Ξεκινάμε το σημερινό σεμινάριο, όπου μπαίνουμε στη δεύτερη ενότητα της εισαγωγικής στατιστικής με Python, η οποία έχει να κάνει με τις περιγραφικές πολυμεταβλητές στατιστικές. Δηλαδή τώρα θα ασχοληθούμε με περισσότερες από μια μεταβλητές, που για τη μορφή των δεδομένων που έχουμε, θυμηθείτε ότι ως επιτοπλίστων χρησιμοποιούμε το module της Python που λέγεται Pandas, που είναι πάρα πολύ εξελιγμένο και πολύ βολικό για αυτή την υπόθεση, οι μεταβλητές είναι οι στήλες στον πίνακα των δεδομένων. Επομένως, αυτά θα τα δείξουμε. Θα βάλουμε μεταβλητές με πολλές στήλες, δηλαδή πολυμεταβλητά δεδομένα εξ αρχής. Θα δούμε πώς χειριζόμαστε πολυμεταβλητά δεδομένα όταν τα ανεβάζουμε από το ίντερνετ, ουσιαστικά τα κατεβάζουμε από το ίντερνετ ή όταν τα έχουμε σωσμένα στον υπολογιστή μας. Και πώς κάνουμε, σήμερα θα φτάσουμε μέχρι συσχετήσεις, δηλαδή συνδιακύμασεις και συσχετήσεις, για ένα σύνολο από μεταβλητές και πίνακες συμπτώσεων. Επομένως, τα σημερινά πράγματα, παρότι το τελευταίο δεν το έχω τελειώσει, τα διαγράμματα διασποράς, δηλαδή θα πάει εκ των πραγμάτων για την επόμενη Τρίτη, θα αρχίσουμε με μια στοιχειώδη κατασκευή δεδομένων σαν nested λίστες και να είναι nested λίστες τυχαίων αριθμών. Αυτά είναι εντελώς φτιαχτά δεδομένα που θα τα βάζουμε εμείς δοκιμαστικά. Μετά θα συζητήσουμε με το Pandas πώς χειριζόμαστε πολυμεταβλητά δεδομένα σαν data frames. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα γιατί τα περισσότερα δεδομένα που μπορούμε να βρούμε ή τα δεδομένα στα οποία μπορούμε να αναγάγουμε τα δικά μας τα δεδομένα σε μια καθολική μορφή είναι στη μορφή του data frame, που στην Python τη χειρίζεται πάρα πολύ καλά το module Pandas. Και θα δούμε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την περίπτωση που έχουμε missing values, τις τιμές που λείπουν, όπου τις περισσότερες φορές μας ενδιαφέρει να σβήσουμε τις γραμμές ή τις περιπτώσεις, όπου για κάποιες στήλες δεν έχουμε τις απαντήσεις που έχουμε. Έχουμε είτε το NA είτε κάποιο άλλο σύμβολο. Αμέσως μετά θα δούμε τις περιπτώσεις του πώς ορίζεται η συνδιακύμανση και η συσχέτιση και πώς φτιάχνουμε πίνακες συμπτώσεων. Η συνδιακύμανση και η συσχέτιση για την στατιστική συνήθως αναφέρεται στη δειγματική συνδιακύμανση και στην δειγματική συσχέτιση. Ενώ στις πιθανότητες αυτό που λέμε γενικώς συνδιακύμανση και συσχέτιση, όπως είχαμε δει και στις μονοδιάστατες στατιστικές, διαφοροποιείται ότι σε εκείνη την περίπτωση των πιθανοτήτων διαιρούμε δια του πλήθους των περιπτώσεων, των γραμμών. Ενώ όταν έχουμε τις δειγματικές, τα δειγματικά μέτρα, διαιρούμε δια του n-1, όπου n είναι το πλήθος. Αυτή είναι η διαφορά και θα δούμε γιατί γίνεται αυτή η διαφορά λίγο αργότερα. Οι πίνακες συμπτώσεων είναι τα cross-tabs ή τα cross-tabulations ή τα contingency tables, τα οποία συσχετίζουν τις συνδέσεις που υπάρχουν σε περισσότερες από δύο μεταβλητές τις κοινές περιπτώσεις. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν οι μεταβλητές αυτές είναι κυρίως κατηγοριακές. Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγοριακές μεταβλητές έχουν κάποιο σχετικά μικρό πλήθος τιμών. Ενώ αν έχουμε μια μεταβλητή η οποία είναι συνεχής, διατεταγμένη, οι τιμές είναι όλες αυτές τις οποίες παρουσιάζεται. Και αν είναι, ξέρω εγώ, από το 0 ως το 10, είναι πάρα πολλές οι τιμές, αναλόγως της ακρίβειας που παίρνουμε αυτές τις τιμές. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις, εκείνο που κάναμε για τις μονοδιάστατες στατιστικές ήταν στα ιστογράμματα, παίρναμε κάποια bins, κάποια καλάθια που βάζαμε μέσα όλες αυτές τις τιμές. Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να κάνουμε και για τις διμεταβλητές στατιστικές, να θεωρήσουμε τώρα δυσδιάστατα καλάθια, δυσδιάστατα bins, αλλά αυτό θα το δούμε την επόμενη Τρίτη. Δεν πρόλαβα να το βάλω για σήμερα. Επομένως, δεν θα δούμε καθόλου τα διαγράμματα διασποράς, που και αυτό το αφήνω για την επόμενη φορά. Όπως ισχύει κάθε φορά και όσοι αποκτάτε κάποια ευχέρεια να χρησιμοποιείτε το iPython Notebook, θα πρέπει αυτό το κελί, που είναι τα module που πρέπει να εισαχθούν γιατί χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, να το τρέχετε εξ αρχής.
Και το ευκολότερος τρόπος να τρέξει κάποιος ένα κελί είναι πατώντας εδώ ή με το Shift Enter. Οπότε παίρνει λίγο χρόνο όταν είναι να τρέξει, αλλά νομίζω το έχω ήδη χρησιμοποιήσει. Αυτό έχει γίνει δεκτό. Αρχίζω τώρα με τις nested λίστες ή εμπειρικλειόμενες λίστες τυχαίων αριθμών. Αυτή είναι μια εντελώς τεχνητή κατασκευή δεδομένων, πολυδιάστατων δεδομένων στην επεξεργασία με την Python, η οποία βασικά συσχετίζεται με το γεγονός ότι η ίδια η Python δεν ορίζει πίνακες, δεν ορίζει μάτρισης. Αντιλαμβάνεται τους πίνακες σαν αυτά που λέμε arrays, δεν ξέρω πώς λέγεται, μερικές φορές και το array το λένε στα ελληνικά πίνακας, και αυτά όμως με την έννοια ότι υπάρχουν λίστες μέσα σε λίστες. Κάθε λίστα θα αντιστοιχεί, αν εσείς ξεκινήσετε με την εικόνα του πίνακα που έχουμε στη γραμμική άλγευρα, που είναι νη επί μη, δηλαδή νη γραμμές και εμ στήλες, κάθε λίστα θα αποτελείται από κάθε μία γραμμή. Επομένως, όλες οι γραμμές θα έχουν το ίδιο μήκος. Θα είναι λίστες που έχουν το ίδιο μήκος και θα μπαίνει μία μέσα στην άλλη, θα μπαίνει μία μέσα στην άλλη, όλες μαζί θα μπαίνουν σε μία γενική λίστα. Αυτός είναι ο πρώτος και ο πρωτόγονος, θα έλεγα, τρόπος να χειριστεί κάτι αντίστοιχο με τους πίνακες της γραμμικής άλγευρας η Python, και είναι αρκετά ικανοποιητικός. Απ' την άλλη μεριά, το NumPy, ένα εξειδικευμένο στα μαθηματικά, στα αριθμητικά μαθηματικά πακέτο ή module της Python, μπορεί και χρησιμοποιεί arrays, που είναι ακριβώς το αντίστοιχο με το πίνακα. Το ίδιο κάνει και χρησιμοποιεί πίνακες ή arrays η Pandas, σαν data frame, που είναι και κάτι περισσότερο από τον πίνακα. Το data frame είναι ένας πίνακας, στον οποίο υπάρχουν και οι επικεφαλίδες, τα headers, που είναι οι ονομασίες δηλαδή των στυλών, αλλά και ενδεχομένως να υπάρχουν και οι ονομασίες των περιπτώσεων, των γραμμών, το οποίο βέβαια μπορεί να το αντιληφθεί κανείς σαν την πρώτη μεταβλητή. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη σειρά. Ας αρχίσω όμως τώρα με το πώς, την προηγούμενη φορά είδαμε πώς φτιάχνουμε διάφορες λίστες από τυχαίους αριθμούς. Υπήρχε μια περίπτωση την οποία δεν είχα αναφερθεί την προηγούμενη ή την πιο προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, σε εκείνη την παρουσίαση, που γίνεται μέσα από την συνάρτηση random normal δηλαδή, του NumPy. Είναι μια συνάρτηση η οποία δημιουργεί τυχαίους αριθμούς μέσα στην τυπική κανονική κατανομή. Η τυπική κανονική κατανομή είναι αυτή που έχει μέση τιμή το 0 και τυπική απόκληση το 1. Οπότε σου παίρνει τη μέση εκεί γύρω. Θα το προσθέσω αυτό, δεν θα χρειαστεί να πάω στις προηγούμενες διαφάνειες, θα το δείτε όταν κάποια στιγμή θα το κάνω. Το ζήτημα είναι τώρα, θα αρχίσω λίγο από την άποψη του πώς θα αρχίζαμε. Εάν θέλαμε να φτιάξουμε με nested λίστες δεδομένα στην Python, ξεκινώντας από το ότι έχουμε κάποιες μεταβλητές, επομένως έχουμε κάποιες ονομασίες των στυλών, και αυτό θα είναι μια πρώτη λίστα στήλης. Στη συνέχεια θα βάλω ουσιαστικά κάτι που είναι μια λίστα γραμμής. Εγώ πάλι θα το γράψω λίστα, οπότε σαν λίστα δεν έχει σημασία αν το ονομάζω λίστα γραμμής ή λίστα στήλης, αλλά στη συνέχεια θα είναι τα ονόματα των περιπτώσεων. Όπου αυτό μετά, αυτό θέλω να αποτυπωθεί σαν μια από τις μεταβλητές. Επομένως θα πρέπει να κάνω και κάτι. Και αμέσως μετά θα έχω τις ίδιες τις μεταβλητές, αλλά τις τιμές τους. Και μετά θα σας δείξω πώς όλα αυτά τα βάζουμε μαζί και πώς παίρνουμε ένα data frame του Pandas, γιατί μετά θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με data frames. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Πείτε ότι σαν headers έχω 4 μεταβλητές. Έχω κάποια ονόματα, επομένως εδώ κάτω στη στήλη που θα λέει ονόματα θα έχω ονόματα και τα ονόματα ακολουθούν. Τα ονόματα είναι, νομίζω ότι είναι 10 και οι μεταβλητές είναι 4. Επομένως, κάτω από τη μεταβλητή height βάζω το ύψος για κάθε ένα από αυτά τα ονόματα, κάτω από τη μεταβλητή weight βάζω το βάρος και κάτω από τη μεταβλητή age βάζω την ηλικία. Δεν θα τα βάλω αυτά με το χέρι, αλλά θα τα πάω από γεννήτωρες τυχαίων αριθμών.
Αλλά στην αρχή όμως θα πρέπει να τις φτιάξω αυτές τις λίστες που είναι οι τιμές και μετά να το βάλω να είναι όλα λίστες γραμμών. Επομένως θα πρέπει κάτι να αλλάξω. Να το κάνω σε arrays δηλαδή. Καταρχάς για την λίστα του ύψους χρησιμοποιώ το range από 159 ως 198 ανά 2, αλλά τελικά θέλω να το κάνω ύψος, επομένως να διαιρέσω πρέπει με 100. Και αυτό λέγεται comprehension list, δηλαδή παίρνω το χ δια 100 και για να γίνει η κλασματική διαίρεση βάζω 100 με τελεία, να είναι float. Για το χ να είναι σε αυτήν εδώ την λίστα, που είναι η λίστα των ακέραιων αριθμών από 159 μέχρι 198-1 μέχρι 197 ανά 2. Και στη συνέχεια παίρνω το random.shuffle, δηλαδή ανακατώνω αυτή τη λίστα, αντί να μην την έχει με την μορφή που την παίρνω από το height, να μου το ανακατώσει κάπως. Και έτσι βρίσκω τη λίστα των τιμών για τη μεταβλητή του ύψους. Την λίστα των τιμών για τη μεταβλητή του βάρους παίρνω το εξής. Να σας το δείξω από εδώ. Ουσιαστικά κάνω πάλι ένα comprehension list, για 20 φορές το κάνω, και κάθε φορά παίρνω έναν αριθμό, τυχαίον αριθμό, από την συνάρτηση του random rand range, από 500 μέχρι 100 ανά 3, και πάλι διαιρώ δια 10 για να βγει βάρος 50 κιλά και ούτω καθεξής. Και τελευταία, σε ό,τι αφορά την ηλικία, πάλι παίρνω 20 επιλογές, επομένως ένα comprehension list 20 φορές, και κάθε ηλικία είναι ένα random choice, μια τυχαία επιλογή, από 27 μέχρι 66. Ναι. Και από 27 συμπεριλαμβάνω, αρχίζοντας από το 27 και πηγαίνοντας μέχρι το 66. Κλειστό, ναι. Να ρωτήσω, το Pandas τι είναι? Το Pandas είναι ένα module που δημιουργεί αυτά τα data frames, τα οποία θα σας τα δείξω τώρα στη συνέχεια, θα τα δείτε. Θα δείτε πιο συγκεκριμένα τι είναι, και είναι το κατάλληλο εργαλείο για στατιστική. Η ιστορία εδώ πίσω από την αναγκαιότητα της δημιουργίας και της λειτουργίας του Pandas στην Python ήταν ότι το πρώτο πρόγραμμα πληροφορικής που ακόμη και τώρα αντεπεξέρχεται πάρα πολύ καλά σε στατιστικούς υπολογισμούς, χρονικά το πρώτο ήταν το R. Και στο R είχε μπει αυτή η ιδέα του data frame, δηλαδή να έχεις δεδομένα με υπομορφή πινάκων, όπου οι πίνακες να είναι είτε αριθμητικά δεδομένα, οπότε οι μεταβλητές θα λεγόταν διακριτές αριθμητικές μεταβλητές ή διατεταγμένες αριθμητικές μεταβλητές, είτε συνεχείς αριθμητικές μεταβλητές, είτε κατηγοριακές μεταβλητές, όπου οι τιμές τότε δεν θα ήταν αριθμοί, θα ήταν κατηγορίες. Ας πούμε, αν υπήρχε μια μεταβλητή που έλεγε, οι ταινίες του κινηματογράφου που αρέσουν κάποιοι στους οποίους απευθύνουμε ένα ερωτηματολόγιο. Αυτοί θα λέγαν κάποιες ταινίες. Οι ταινίες αυτές θα είχαν μια ονομασία. Επομένως, αν μαζεύαμε όλες τις ταινίες που θα δηλώναμε, αυτές θα ήταν οι τιμές που θα έπαιρνε η μεταβλητή που θα λεγόταν ταινίες. Αυτές δεν είναι αριθμοί, είναι τα ονόματα των ταινιών. Επομένως, είναι κατηγοριακή μεταβλητή και μια κλασική περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση, το data frame που το άρχισε πρώτα η R, ενσωματώνει αυτού τα είδους τα δεδομένα που είναι μεικτά αριθμητικά και συμβολοσειρές με τις κατηγορίες σε ένα πλαίσιο, γι' αυτό το λέει frame, στο οποίο συμπεριλαμβάνει τις επικεφαλίδες, τα headers, που είναι ουσιαστικά τα ονόματα των μεταβλητών. Επομένως είναι κάτι λίγο γενικότερο από την έννοια του πίνακα, που ξέρουμε από τη γραμμική άλγεβρα, και επιπλέον χρειάζεται τώρα αυτό το εργαλείο που κάνει αυτή την ενσωμάτωση που σας περιέγραψα τώρα, να είναι σχετικά ευέλικτο ώστε να γίνονται οι διάφοροι στατιστικοί υπολογισμοί. Μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, συσχετήσεις και ούτω καθεξής. Και επιπλέον να γίνονται και τα σχεδιαγράμματα. Αυτό είναι που κάνει, βέβαια στα απλά, στα εντελώς στοιχειώδη πακέτα, παραδείγματος χάρη για τα Windows που είναι το SPSS, αυτά γίνονται από μενού σε παράθυρα.
Εδώ τώρα στην R και στην Python αυτά γίνονται προγραμματιστικά, βάζοντας κάποιες εντολές και είναι ουσιαστικά ο καλύτερος τρόπος, γιατί μπορείς να γράψεις κώδικα έχοντας αυτές τις εντολές, να κάνεις σύνθετα πράγματα. Αν θέλεις, παραδείγματος χάρη, να επεξεργαστείς μια σειρά από δεδομένα, δεν θα κάνεις αυτό που ήσουν υποχρεωμένος να κάνεις στο SPSS, παρότι και στο SPSS μπορείς να προγραμματίσεις πολλά πράγματα, να βάλεις μακροεντολές δηλαδή όταν είναι να παίρνει πολλά δεδομένα. Οπότε εδώ κάνεις έναν βρόχο κατά κάποιο τρόπο που επεξεργάζεται με τον ίδιο ή με παράλληλο τρόπο μια σειρά από δεδομένα. Και γι' αυτό ο προγραμματιστικός τρόπος υπερέχει από τον τρόπο του χειρισμού της στατιστικής από το παράθυρο με μενού, παραδείγματος χάρη. Θα καταλήξουμε σε αυτήν εδώ την επεξεργασία και μέσω του data frames του Pandas, που αυτός είναι ο τρόπος που το κάνει η Python, αλλά πρώτα για τη λίστα που όρισα εδώ με τυχαίο τρόπο, μάλλον για τα δεδομένα που όρισα εδώ με τυχαίο τρόπο, να κάνω όλα αυτά σαν λίστες γραμμών. Αυτό γίνεται αναδρομικά με ένα for loop ως εξής. Θεωρώ μια μεγάλη λίστα που να περιέχει τις μικρές λίστες, η οποία την ονομάζω R-data, random data, R-data, και την ανοίγω. Και τώρα, βέβαια, όλο αυτό θα μπορούσε να γίνει και με ένα comprehension list, να έλεγα R-data ίσον εδώ μέσα, αυτό το for να το βάζα εδώ μέσα, σε αυτή τη θέση. Αλλά το κάνω λίγο πιο αναλυτικά να δείτε. Και τι λέω τώρα, αυτό τι θα κάνεις. Κάθε υπολίστα που θα μπει σε αυτή τη λίστα θα είναι μια γραμμή. Οπότε η γραμμή ποια είναι, θα παίρνει, παραδείγματος χάρη, θα φτιάχνει μια λίστα που θα παίρνει το I στοιχείο για να φτιάξει τη γραμμή I από όλες τις λίστες που όρισα νωρίτερα. Το I στοιχείο παίρνει τις τιμές που έχει ο δείκτης I και στην Python ξεκινάμε πάντα από 0. Παραδείγματος χάρη, το names 0 είναι το John. Το names 1 είναι το Jane και ούτω καθεξής. Τα ίδια πράγματα θα τα κάνει για το height, για το βάρος, το weight, για το age και όλα αυτά θα είναι οι λίστες που θα είναι οι γραμμές. Και στη συνέχεια αυτό το πράγμα, αυτή είναι εδώ τώρα, με έναν απλό τρόπο μπορώ να την κάνω data frame της Pandas, αν έχω φορτώσει την Pandas, αν έχω κάνει import το Pandas νωρίτερα, δηλαδή δεν πρέπει να ξεχάσετε να τρέξετε εδώ το import Pandas SPD, επομένως όταν θα βλέπετε το PD είναι το Pandas, επομένως έχει φορτωθεί αυτό και ο τρόπος που αυτά τα δεδομένα σε arrays γενικώς, μια μεγάλη λίστα και μέσα οι γραμμές σαν λίστες, μετατρέπονται σε δεδομένα data frame του Pandas με αυτή τη σύνταξη. Λέμε το Pandas, το data frame R-data, το ονόμασα έτσι, δικό μου όνομα, μπορείτε να το ονομάσετε, τυπικά το λένε DF, data frame. Εγώ βάζω και την ονομασία από εκεί που έχει ξεχωρίσει και η σύνταξη είναι Pandas, PD δηλαδή, τελεία data frame, μετά τα δεδομένα που είναι το array, λίστα και οι γραμμές σε λίστες και μετά λέμε ότι οι στήλες είναι τα headers, δηλαδή γράφουμε το columns ίσον headers, αυτό εδώ. Στη συνέχεια για να το δούμε αυτό το πράγμα και το βλέπετε πόσο καθαρά το βλέπουμε, γράφουμε DFR data και το εκτελούμε. Και βλέπετε τώρα αυτά τα δεδομένα. Οι αριθμοί είναι τυχαίοι με τους τρόπους που έχω βάλει. Πρέπει να σας πω ότι τα data frame της Pandas χρησιμοποιούν μια αρχική στήλη η οποία είναι το ID. Δηλαδή αριθμούν τα δεδομένα σαν να ήταν το index των λιστών που χρησιμοποιούσαμε μέσα από το 0. Δηλαδή το 0 είναι η πρώτη γραμμή. Ουσιαστικά η στήλη, τα ονόματα δηλαδή των μεταβλητών, τα ονόματα των στυλών δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την αρρύθμιση. Επομένως, η πρώτη περίπτωση, η πρώτη γραμμή έχει ID 0 και σαν όνομα είναι John και εδώ όπως βλέπετε του έχουν κατοχωρηθεί με τυχαίο τρόπο που έγινε από πριν αυτές οι τιμές για το ύψος, το βάρος και την ηλικία. Και αυτό γίνεται σε όλα τα ονόματα που ήταν 20, αλλά επειδή εμείς αριθμούμε από 0, πηγαίνει από 0 μέχρι 19. Ναι. Στο σημείο που είπατε πριν, που δημιουργούμε κάνουμε τη μετατροπή των λιστών σε γραμμές, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε την μετατροπή, να κάνουμε συγχώνευση, να δημιουργήσουμε λεξικό. Φυσικά. Θα σας το δείξω πώς αυτό θα γίνει από ένα λεξικό να κάνουμε ένα data frame. Αυτό θα το δείξω αμέσως μετά. Εκείνο είναι πολύ πιο χρήσιμο για την Python. Ναι.
Έχω παράδειγμα γι' αυτό. Τώρα θα το δείτε. Αλλά ο πρώτος τρόπος, αυτό είναι εντελώς τυπικό. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Γιατί αυτό αντιστοιχεί με το πώς η Python αντιλαμβάνεται τους πίνακες. Σας το επαναλαμβάνω. Ένας πίνακας για την Python είναι λίστες από ισομήκη λίστες. Δηλαδή είναι μία λίστα ένας πίνακας, του οποίου τα στοιχεία είναι ισομήκης λίστες. Λίστες που έχουν το ίδιο μήκος, το ίδιο length. Και αυτά τι είναι, είναι οι γραμμές βασικά. Δηλαδή αν είχατε ένα πίνακα, δεν ξέρω, 4x3, θα είχατε 4 γραμμές και 3 στήλες, θα διαβάζετε 3 γραμμές, 3 στοιχεία της πρώτης γραμμής, μετά θα διαβάζετε τα επόμενα 3 στοιχεία και θα το κάνετε 4 φορές αυτό το πράγμα. Οπότε σαν να είχατε 4 λίστες από 3 στοιχεία η κάθε μία. Οπότε έτσι το αντιλαμβάνεται η Python και γενικότερα τον ambit στα NPRAs. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτός όμως δεν έχει καμία καθόλου σημασία όταν τα βάζουμε στην Pandas. Και αν πάμε να το βάλουμε αυτό στην Pandas, θα θέλαμε να βάλουμε και τις επικεφαλίδες. Οπότε θα φτιάχναμε μία έξτρα στήλη που θα τη λέγαμε αυτά τα columns, που θα ήταν οι ονομασίες. Και επιπλέον κάποια από τις στήλες θα βάζα ονόματα που θα βάζα τιμές, δεν θα βάζα αριθμούς, οπότε την έφτιαξα και αυτήν. Εν πάση περιπτώσει, τελικά όταν θα το πάρουμε σαν Pandas είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Θέλω να σας πω κάποια γενικά πράγματα. Πώς κάνουμε μέσα στο Pandas Data Frame πρόσβαση σε στήλες που έχουμε. Αυτό γίνεται με την εξής σύνταξη. Μπορούμε να γράψουμε, καταρχάς να το δείχνω, να γράψουμε και το τυπώνω εδώ. Το όνομα του Data Frame, να ανοίξουμε τα square brackets και να βάλουμε το όνομα της μεταβλητής. Και επειδή θέλω να δω ότι αυτό το πράγμα τι τύπου είναι, το εκτελώ, και βρίσκω, έχω βάλει το βάρος, έτσι, και η στήλη με το βάρος, αν θυμάστε καλά, είναι 69,2 κτλ. Είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε η πρώτη γραμμή εδώ κάθεται και μου εκτελεί όλα αυτά, μου βγάζει αυτά εδώ, και κάτω μου βγάζει σαν τύπο ότι είναι πάντα score series. Αυτός είναι ο τύπος. Δεν με πολύ ενδιαφέρει. Το καλό είναι ότι η Pandas έχει ενσωματωμένον έναν τρόπο να μπορεί να το μετατρέψει αυτό σε λίστα. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να γίνει με δύο τρόπους. Αυτός είναι ο ενσωματωμένος τρόπος, να γράψω τη μεταβλητή weight του data frame ως εξής και να βάλω τελεία του list. Και να γράψω, να βεβαιωθώ ότι αυτό είναι λίστα, να βάζω τον τύπο της λίστας. Ο άλλος, ο πιο χοντροκομμένος τρόπος, είναι να πάρω το data frame weight και να βάλω λίστα απ' έξω, οπότε αυτό το κάνει, οτιδήποτε αντικείμενο και να είναι, το κάνει λίστα. Αυτός είναι ο πρώτος, είναι ο ενσωματωμένος τρόπος, ο δεύτερος είναι ο άλλος. Και αν θέλω τώρα να βεβαιωθώ ότι αυτοί οι δύο τρόποι δίνουν το ίδιο πράγμα, ελέγχω αν ταυτίζεται το δεύτερο με το πρώτο και βάζω δύο ίσον εδώ. Και πράγματι εδώ θα δείτε την απάντηση, ξεκινάω με το τελευταίο, αν πάω κάτω-κάτω είναι true, και οι τρόποι που μας τα δείχνει, ο δεύτερος τρόπος ενσωματωμένος που μας δείχνει αυτό εδώ, είναι ακριβώς ο δεύτερος που μας δείχνει αυτό εδώ. Φυσικά, όπως είχα πει μια από τις προηγούμενες φορές, υπάρχει ένας τρόπος να ελέγξουμε την ακρίβεια, πόσα δεκαδικά ψηφία θέλουμε να δείξουμε, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια, ας μην μας απασχολήσει. Πάντως εδώ, η πρόσβαση στις στήλες ενός data frame γίνεται με το όνομα του data frame μέσα σε square brackets, το όνομα της στήλης από τα headers, οπότε αυτό το παίρνουμε, και αν θέλουμε αυτό το πράγμα που είναι αντικείμενο του Pandas να το πάρουμε σαν λίστα, βάζουμε τελεία του list. Αυτό είναι το γενικό. Έτσι έχουμε πρόσβαση σαν λίστες, αυτό είναι το καλύτερο, στις στήλες που μας δίνει ένα data frame. Και κάθε φορά θα το επαναλαμβάνω, γιατί αξίζει τον κόπο να το δούμε. Τώρα, σε κάποιες από τις μεταβλητές, παραδείγματος χάρη στη μεταβλητή που έλεγα ή στη στήλη που έλεγα names, είχα τιμές, είχα τα ονόματα. Επομένως, ο τύπος αυτής της μεταβλητής ήταν κατηγοριακή μεταβλητή. Ενώ οι άλλες, ξέρω εγώ, όπως λέγαμε στη στατιστική, να δούμε ξανά τα δεδομένα, δεν ξέρω, οι άλλες είναι, νομίζω ότι είναι, λέγεται ordinal, διατεταγμένες αριθμητικές. Η πρώτη είναι κατηγοριακή, δεν ξέρω, μπορεί να λέγεται διακριτή κατηγοριακή. Οι άλλες είναι, όλες είναι διατεταγμένες αριθμητικές. Φυσικά το χαρακτηριστικό των δύο στυλών του βάρους και του ύψους είναι ότι πρόκειται για
για αριθμούς με δεκαδικά ψηφία, floats επομένως στην Python, ενώ το τρίτο είναι ακέραιοι αριθμοί. Αλλά είναι διαταγμένοι, γιατί ξέρουμε ότι η ηλικία 36 είναι μικρότερη από την ηλικία 59 και ούτω καθεξής. Τώρα, για τη στήλη που ήταν κατηγοριακή, για τη μεταβλητή που ήταν κατηγοριακή, υποθέσετε, όπως θα το δούμε σε μια περίπτωση στη συνέχεια, ότι τα δεδομένα που τα πήραμε από το ίντερνετ ή τα είχαμε κάνει από δικές μας μετρήσεις ήταν τεράστια. Και εγώ θέλω να έχω έναν τρόπο να μαζέψω τις τιμές αυτής της κατηγοριακής μεταβλητής χωρίς να καθίσω να τα δω ένα-ένα και να τα γράψω. Αυτό το πράγμα το κάνει πολύ εύκολα η Pandas. Δεν νομίζω ότι είναι αυτονόητος ο τρόπος. Η σύνταξη είναι ως εξής. Γράφετε pd.unique μέσα σε παρένθεση το όνομα του data frame, εδώ είναι το DFR data, τελεία το όνομα της μεταβλητής, που θέλουμε να είναι κατηγοριακή αυτή η μεταβλητή, αν είναι συνεχής, αν είναι πραγματικό, να το πω, αν είναι ένας σκάλα αριθμός, θα μας βγάλει όλες τις τιμές αυτού του σκάλα αριθμού. Δηλαδή το ίδιο μπορώ να το κάνω και θα το κάνω στη συνέχεια για να το δούμε. Και μετά βάζουμε το Ravel, να το ξετυλίξει δηλαδή αυτό. Αυτό θα πει Ravel, τελεία Ravel. Ανοίγουν, κλείνουν παρενθέσεις μετά το Ravel και όλο αυτό μπήκε σε μια παρένθεση όπως βλέπετε. Αυτός είναι ο καθαρά πυθωνικός τρόπος για να εκτελεστεί αυτό το πράγμα από το Pandas. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που είναι πολύ χοντροκομμένος, που μπορούμε να πάρουμε αυτή τη μεταβλητή σαν λίστα, παραδείγματος χάρη με το ToList, και μετά αυτή τη λίστα να τη μετατρέψουμε σε σύνολο. Δηλαδή γράφουμε set από έξω και μέσα στο set βάζουμε αυτή τη λίστα. Η διαφορά στην Python μεταξύ συνόλου και λίστας είναι ότι το σύνολο δεν μπορεί να έχει επαναλαμβανόμενες τιμές. Κάθεται και τις αφαιρεί. Επομένως, ουσιαστικά, αν οι επαναλαμβανόμενες τιμές ήταν αυτές οι τιμές που έχει, ξέρω εγώ, κάθε φορά το έπαιρνε μία φορά. Επομένως, αν κάναμε το σύνολο, θα ήταν ο χοντροκομμένος τρόπος. Επίσης, το άλλο το χαρακτηριστικό που πρέπει να σας πω εδώ είναι ότι το Pandas αναπτύσσεται με λίγο χαοτικό τρόπο μέχρι στιγμής και δεν έχει ξαναγραφεί, δημιουργώντας έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων εντολών που δημιουργούνται. Παραδείγματος χάρη, από την άψη της μορφής, πολλές εντολές δημιουργούνται με brackets, με πρόσβαση σε brackets, που είναι ο τρόπος, θα έλεγα, της Python 2,7, και κάποιες εντολές, όπως αυτή του unique, δημιουργούνται με τελείες. Αυτός είναι ο καθαρός, ο πυθωνικός τρόπος. Όλη η Python 3 είναι γραμμένη με τελείες. Φυσικά ισχύουν για την πρόσβαση στα ID, στα indices σε μιας λίστας, ισχύουν τα brackets. Αλλά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος με τις τελείες, όπου εδώ πράγματι σας είπα ότι με το σύνολο, χωρίς να χρησιμοποιείς τις τελείες, μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα. Και να δούμε ότι μπορούμε να γράψουμε το ίδιο, ας αντιγράψω αυτό, μέχρι εδώ, και να βάλω... Πού πήγε το να βάλω... Κάτι show status bar. Πού το εξαφάνισα. Τέλος πάντων, μπορώ να το βάλω εδώ κάτω. Brackets λέμε... Λέμε square brackets, αυτές που είναι ίσια γραμμή, και curly brackets, αυτές που είναι... Και τις παρενθέσεις πώς λέμε. Αυτή θα λέμε παρένθεση για την παρένθεση. Νομίζω και στα αγγλικά λέγεται το ίδιο. Εντάξει. Επομένως, επειδή δεν βλέπω, αλλά... Insert new, αυτό που πήγε... Γιατί το χάσαμε αυτό. Α, να το. Ναι, από το πλάτος. Ωραία. Τώρα που ήμασταν, εδώ, οπότε insert cell below, και λέω τώρα το ίδιο, αλλά βάζω, αντί για την μεταβλητή names, βάζω τη μεταβλητή, μια βαθμωτή μεταβλητή, την ηλικία, το age. Και το τρέχω. Οπότε τώρα μας βγάζει όλες τις τιμές των ηλικιών. Ενδεχομένως τώρα, αν δω το μήκος αυτό, να πω, εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό είναι αυτό. Εδώ κάνω το print αυτού
και το μήκος αυτού και επίσης τυπώνω και το μήκος όλου του data frame. Νομίζω το παίρνει έτσι. Το data frame λεγόταν DFR data. Εάν το μήκος της μεταβλητής age είναι μικρότερο από το μήκος όλου του data frame, η συνέπεια είναι ότι κάποιες από τις τιμές αυτές επαναλαμβάνονται. Γιατί το unique σου τα δίνει όλα μία φορά. Και φυσικά κάποιες από τις τιμές επαναλαμβάνονται, γιατί μου δίνει μήκος των ηλικιών age, ενώ το μήκος όλο είναι 20. Δηλαδή κάποιες ηλικίες επαναλαμβάνονται. Οπότε εδώ πέρα, σαν unique, δεν στις βάζει πολλές φορές, δηλαδή μπορούμε να το δούμε με το μάτι, ποιες ηλικίες επαναλαμβάνονται. Φαίνεται κάτι, βλέπετε κάτι. 36, 48, 46, 40, 58, 65, 58. 58, 58, το βλέπετε. Μετά. Νομίζω και το 56 να είδα νωρίτερα. 56. Και το 46 και ούτω καθεξής. Επομένως, οι μοναδικές ηλικίες που μου βάζει με αυτόν τον τρόπο είναι 15 και είναι αυτές εδώ οι μοναδικές ηλικίες σε αυτή τη λίστα. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς λίστα, γιατί θα έπρεπε να το κάνω του list για να το δω σαν λίστα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι το ίδιο. Η διαφορά, δηλαδή, δείτε τη διαφορά. Αυτό είναι αντικείμενο του Pandas. Αν θέλετε να το έκανα σαν λίστα, θα έγραφα αυτόνομά του του list. Δεν είμαι σίγουρος, το δοκιμάζω, γιατί μπορεί και να μην τρέχει έτσι. Τρέχει πραγματικά. Οπότε η διαφορά, ότι αυτό που, το χαρακτηριστικό που το δείχνει αυτό σαν λίστα, είναι ότι τα στοιχεία χωρίζονται με κόμματα. Αυτός είναι ο τρόπος της Python. Εδώ τα στοιχεία που τα βάζει με κενά μεταξύ τους είναι ουσιαστικά του data frame, του pandas για την ακρίβεια. Τώρα, στη συνέχεια αυτό εδώ που βρήκα μπορώ να το σώσω σαν CSV και αν το σώσω σαν, με τη μορφή comma separated values μπορώ στη συνέχεια να το δω στο Excel και να κάνω αλλαγές και να το πειράξω, να αλλάξω οτιδήποτε. Εδώ για το σώσιμο να έχετε υπόψη στο εξής, πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε το separator και θα σας πω τις τιμές που παίρνει. Οι τιμές του separator, αυτό που χωρίζει τα στοιχεία μεταξύ τους, ή θα είναι το tab, οπότε το tab συμβολίζεται με το slash t, και αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να το δείτε, είτε θα είναι το κόμμα, είτε θα είναι η αγγλική άνω-κάτω τελεία, που είναι το ελληνικό ερωτηματικό. Τα κύρια, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα. Επίσης, χρειάζεται να βάλετε index is on false, να μην σας βγάλει τη λίστα των ID που είχε, δεν είχε μπροστά μια πρώτη στήλη 012 κτλ. Αυτό δεν το θέλουμε, οπότε δεν το βάζουμε. Εγώ τα σώσα και αφού τα σώσω, μετά τα διαβάζω. Όταν τα διαβάσω, σαν data frame, μου ξαναδημιουργεί αυτό το πράγμα. Εάν το είχα βάλει, αν είχα βάλει εδώ το index is on true και το δοκιμάσουμε, αλλά δεν είναι μεγάλο θέμα, θα δημιουργούσε μετά και το ξαναδιάβαζα, θα δημιουργούσε δύο φορές αυτή την αρρύθμιση, το 012 κτλ. Γι' αυτό το έκανα έτσι. Επομένως, έχουν σωθεί αυτοί. Τώρα, ένας άλλος τρόπος να κάνω το ίδιο πράγμα είναι να αρχίσω, εδώ είναι, θα χρησιμοποιήσω τον γεννήτορα των τυχαίων αριθμών μέσα στο Pandas. Δηλαδή, και εδώ θα πω αυτή την εντολή, το random normal, το random n, που δεν την είχα πει νωρίτερα, αλλά θα σας την εξηγήσω πώς δουλεύει. Οπότε, ορίζω ένα DFR data 2, data frame random data 2, γι' αυτό το ονόμασα έτσι, σαν pd από το pandas, τελεία data frame, και τώρα, εδώ βάζω ο γεννήτορας να είναι από τις τιμές της... πώς την είπαμε αυτή, της τυπικής κανονικής κατανομής, 0,1, με στιγμή 0, τυπική απόκριση 1, πόσες φορές για 10 στήλες, για 10 γραμμές και 6 στήλες, επομένως 60 φορές. Και οι οποίες είναι διαρθρωμένες, οι τιμές αυτές γράφονται σε 10 στήλες, από το 0,1 μέχρι από το 0 μέχρι το 9,10, σε 10 γραμμές, συγγνώμη, και σε 6 στήλες, από το 0 μέχρι το 5. Μέχρι εδώ.
Οπότε οι αριθμοί αυτοί είναι γύρω στο 0, από αρνητική ή θετική, γιατί αυτή είναι η τυπική κανονική κατανομή και γεννάται έτσι με αυτόματο τρόπο αυτή η μεταβλητή. Εδώ τώρα πολλές φορές, και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε, επειδή με αυτόν τον τρόπο το data frame βάζει αυθαίρετα τις επικεφαλίδες των μεταβλητών σαν 0, 1, 2 κτλ, μπορεί εγώ να θέλω να τα αλλάξω και να βάλω οτιδήποτε. Εγώ τα αλλάζω τώρα και το ονομάζω var. Οπότε εδώ κάνω ένα λεξικό μέσα από την εντολή του data frame.rename και βάζω τις καινούργιες στήλες σε ένα λεξικό, column season, και έχω τώρα ένα λεξικό του οποίου τα κλειδιά είναι η αρρύθμιση 0, 1, 2, 3 που μου τα έφτιαξε και οι τιμές είναι τα νέα ονόματα που θέλω. Αυτό λέγεται renaming γενικό στην Python, χρησιμοποιείται πολύ συχνά μέσω ενός λεξικού. Οπότε βλέπετε το 0 το ονομάζω var 0, το 1 το ονομάζω var 1, μεταβλητή 1 και ούτω καθεξής και τελικά ας πούμε μου το έβαλε έτσι. Στη συνέχεια επαναλαμβάνω πάλι, αν θέλω να έχω πρόσβαση στην μεταβλητή var 2, γιατί έχει ξανονοματιστεί έτσι, αυτό μπορώ να το κάνω είτε χοντροκομμένα αρχικά βάζοντας το όνομα του data frame και μέσα σε square brackets το όνομα της μεταβλητής μέσα σε quotes όμως, γιατί υποτίθεται ότι το όνομα της μεταβλητής είναι κάποιο string. Επομένως αυτό πρέπει να το βάλω σε quotes εδώ. Ή θα το κάνω με τη μετατροπή σε λίστα, τελεία του list, ανοίγει παρένθεση, κλείνει παρένθεση. Και βεβαίως είναι το ίδιο αν έπαιρνα το πρώτο και το μετέτρεπα από έξω σε λίστα, ό,τι έκανα προηγούμενα. Και φυσικά ο άλλος ο τρόπος θα ήταν να δημιουργήσω εκείνο που άρχισα, αλλά αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσω πολλές φορές, να δημιουργήσω μια λίστα από τις λίστες των γραμμών που έχω. Οπότε θα έκανα ένα for loop να έπαιρνε για το i στις στήλες και σε αυτή τη λίστα εδώ που θέλω να δημιουργήσω να πρόσθεται το στοιχείο i, που η πρόσβαση στο στοιχείο i γίνεται με τους square brackets. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το πιο σημαντικό. Πώς κατασκευάζω data frame από ένα λεξικό. Αυτό το παράδειγμα το έκανα λίγο διαφορετικά. Βασικά θέλω να βγει κάτι τέτοιο, να σας το πω ως εξής. Θέλω να βγουν δεδομένα που να έχουν μια σειρά από πόλεις. Κάθε περίπτωση θα αντιστοιχεί σε ένα άτομο. Συνήθως για εξαιτίας αυτού που λέμε προστασίας δεδομένων, οι κοινωνιολόγοι προσέχουν τα δεδομένα τους να είναι ανώνυμα. Επομένως δεν θέλω να βάλω όνομα. Είναι τέτοια περίπτωση. Και αν σκεφτείτε ότι ρωτούσα μια ομάδα από πόσα είναι αυτά τα άτομα, είναι 7 άτομα. Τους ρωτούσα από πού κατάγονται, μετά τους ρωτούσα τι επάγγελμα έχουν, μετά τους ρωτούσα ξέρω εγώ πόσα reports κάνανε και ποια χρονιά τα κάνανε αυτά τα reports. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που έχει σημασία, αλλά κάπου το βρήκα έτοιμο. Θα έπαιρνα κάτι τέτοια δεδομένα, όπου δεν υπήρχε η στήλη με τα ονόματα. Θέλω να την κόψω. Επομένως τώρα, το λεξικό εγώ που θα έκανα, θα ήταν ένα λεξικό, το οποίο θα είχε σαν κλειδιά το επάγγελμα, την πόλη, τις μεταβλητές. Σε οποιαδήποτε σειρά τα γράφω, το έτος και τα reports. Αυτά θα ήταν τα κλειδιά. Και τώρα, οι τιμές που θα ήταν, θα είχα τις τιμές αυτής της μεταβλητής. Παραδείγματος χάρη το επάγγελμα, είχα γράψει painter, actor κτλ. Και το βάζω, μπορώ να βάλω στην Python, στα λεξικά, στα dictionaries, τιμές σαν λίστες. Αυτό μπορώ να το κάνω. Το έτος είναι μια λίστα, η τιμή του έτους είναι μια λίστα που έχει αυτές τις χρονολογίες. Και τα reports πάλι είναι μια λίστα που έχει αυτούς τους αριθμούς, πόσα reports κάνανε. Και στη συνέχεια ο τρόπος που να το κάνω αυτό, το λεξικό να το κάνω data frame, το ονομάζω DDF και το εκτελώ, το μετατρέπω δηλαδή σε data frame με το pd, το pandas.dataframe. Εδώ έχω το data dict, το λεξικό δηλαδή που άρχισα εξ αρχής και γράφω το index, πρέπει να το δώσω, και είναι, το index είναι 0, 1, 2 μέχρι 6, τα 7, το οποίο είναι το range του 7. Και μου το έφτιαξε. Εδώ πάλι τώρα μπορώ να έχω πρόσβαση σε οτιδήποτε από αυτά, δεν ξέρω, κάποια από αυτά, παραδείγματος χάρη, οι πόλεις είναι μοναδικές. Επομένως, όταν θα έχω πρόσβαση στις τιμές της πόλης, θα πάρω 7 πόλεις. Το ίδιο όταν θα έχω πρόσβαση
στο επάγγελμα, έχω τίποτα που μπορεί να επαναλαμβάνεται. Έχω. Έχω δύο, θα πάρω 6 τιμές, γιατί βάζω Singer 2 φορές. Επομένως, οι μοναδικές τιμές της μεταβλητής επάγγελμα θα είναι 6. Τα έτη, έχω κανένα έτος που επαναλαμβάνεται. Βλέπετε κάτι με το μάτι. Το πόσο, το 77, το 1977. Επομένως, και εδώ θα έχω 6. Και αυτό είπαμε ότι ο τρόπος για να βρούμε τις αυτό είναι χρήσιμο όταν έχετε τεράστια λεξικά, τεράστια δεδομένα. Όταν έχετε δεδομένα αυτά εδώ, τα λίγα, το βλέπετε με το μάτι. Αλλά αν έχετε κάτι χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, ο τρόπος να μαζέψετε χωρίς λάθος και πολύ γρήγορα από το πάντας τις τιμές αυτών των κατηγοριακών μεταβλητών είναι με το pd.unique και βάζετε εδώ το city, το occupation, το reports και το year και βλέπετε εδώ δεν έχω βάλει το μήκος, αλλά εδώ πρέπει να έχουμε 6 πόλεις, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πόλεις, γιατί δεν επαναλαμβάνεται καμία. Εδώ όμως στο occupation παίρνουμε 6, γιατί επαναλαμβάνεται το Singer 2 φορές. Εδώ 3, 7 παίρνουμε στα reports, δεν επαναλαμβάνεται και εδώ, αλλά στα χρόνια πρέπει να είναι και εδώ 6, αυτό που είδαμε. Και τώρα πηγαίνω εδώ στην επόμενη, στη συνέχεια. Ναι, ναι. Ή το shape του data frames. Σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματος χάρη δεν το ξέρετε, ας το βάλω τελευταίο αυτό, μπορείτε να γράψετε, το ευκολότερο είναι print ddf.shape, που θα σας πει το μέγεθος. Είναι 7x4. Βέβαια, σωστά, αυτό έγινε εκ των... Αν θέλετε εδώ να το βρείτε εκ των προτέρων, θα κάνετε το εξής. Θα πάρετε... Θα του πείτε και μάλιστα να τσεκάρετε και αν όλα αυτά έχουν το ίδιο μήκος. Επομένως, θα κάνουμε ένα for εδώ και θα πούμε for keys, for key, ξέρω εγώ, value in data dict. Τελεία. Items. Ανοίγει, κλείνει παρένθεση. Άνω κάτω τελεία. Θέλω να μας τυπώσει print το key κόμμα has length να το γράφει κόμμα και να μας τυπώσει το length τώρα του value, του αντίστοιχου value που είναι η λίστα. Οπότε βλέπετε, το city has, και μπορούσα να το ονομάσω αυτό και μεταβλητή, το city έχει μήκος 7, όλα έχουν μήκος 7. Οπότε έτσι έχετε την πρόσβαση. Αλλά εδώ εμείς το φτιάξαμε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο εδώ που το έγραψα, γίνεται και ένας έλεγχος, μην έχετε κάνει λάθος, μην έχετε βάλει κάποια λίστα, να έχει περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία. Δεν θα γίνει το data frame, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να το κάνει το data frame παίρνοντας τα πρώτα κοινά, δηλαδή από αριστερά, αν τυχόν, να το δοκιμάσω. Αν τυχόν δηλαδή βάλω εδώ, κάπου βάλω στο 1985, βάλω και 2016, τα κάνω 8 αυτά. Να δούμε, θα γίνει το data frame. Δεν έγινε, γιατί βρήκε λάθος εδώ. Ο λόγος που δεν έγινε, εδώ βέβαια σου δηλώνει ότι το year έχει μήκος 8, ενώ όλα τα άλλα έχουν 7, στη συνέχεια δεν μπορεί το πάντας να το δουλέψει. Επομένως το κόβω αυτό. Δεν δουλεύει αν έχετε κάνει κάποιο λάθος. Δεν δουλεύει η μετατροπή του λεξικού των δεδομένων σε data frame. Αν οι λίστες που μπαίνουν σαν τιμές των μεταβλητών που είναι τα κλειδιά στο λεξικό, δεν έχουν το ίδιο μήκος. Αυτό δεν θα δουλέψει, όπως είδατε. Επομένως, το πήραμε αυτό. Έτσι, παίρνουμε τώρα τις μοναδικές τιμές, το είδαμε, και έρχομαι τώρα στα δεδομένα που παίζουμε. Παραδείγματος χάρη τα δεδομένα των αμαξιών, που δεν ξέρω και τι σημαίνει κάθε περίπτωση. Τα οποία είναι δεδομένα που τα κατεβάζουμε ένα CSV αρχείο από το ίντερνετ. Με αυτόν τον τρόπο τα διαβάζει. Empty cars λέγεται η μεταβλητή αυτών των δεδομένων, η ονομασία των δεδομένων. Τυπώνουμε το μέγεθός τους στην αρχή και τυπώνουμε και τις στήλες τους. Το μέγεθος των δεδομένων είναι emptycars.shape. Ουσιαστικά πρέπει να λέω το μέγεθος του data frame, γιατί εδώ στο έχει κάνει σαν PD read CSV. Από τα δεδομένα σε CSV
τα έχει κάνει δεδομένα σε Pandas Data Frame. Γι' αυτό το ονομάζει DF. Εγώ τα εξακολουθώ να τα ονομάζω και αυτά empty cars. Και το dataframe.shape σου δίνει το μέγεθος. Πόσες περιπτώσεις, πόσες γραμμές, επί πόσες στήλες, επί πόσες μεταβλητές. Μένω εδώ είναι 32 επί 12. Στη συνέχεια είναι χρήσιμο να ξέρουμε τις επικεφαλίδες των στυλών. Αυτό φυσικά το λέει emptycards.columns. Σου δίνει τα ονόματα. Σου δίνει τα ονόματα και εδώ μπορεί και στη συνέχεια του ζητάω να μου τα τυπώσει. Emptycards, αν γράψω emptycards μου τα τυπώνει και είναι όλα αυτά είναι τα δεδομένα. Εδώ μερικές φορές μπορεί να έχω το εξής. Η πρώτη στήλη είναι ουσιαστικά το όνομα του αμαξιού. Ουσιαστικά είναι τα cars εδώ. Και εμένα αυτός τυπικά δεν βάζει τίποτα εδώ και το λέει unnamed άνω κάτω τελεία 0. Θα το κάνει και στη συνέχεια. Τυπικά αυτό κάνει. Στα περισσότερα δεδομένα που είναι σε data frames, η πρώτη στήλη, και δεν μιλάω για πρώτη στήλη για το ID, το 012, η πρώτη στήλη είναι unnamed, πολύ συχνά. Μπορεί εγώ να θέλω να την αλλάξω και να την κάνω πιο σαφή, να την κάνω ονόματα, να την κάνω cars. Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο. Παίρνω και ξανονομάζω τα δεδομένα μου με το τελεία rename, αυτό είναι ο πειθονικός τρόπος, και λέω τώρα, column season, ένα καινούριο λεξικό, όπου στο καινούριο λεξικό βάζω μόνο τις ονομασίες των μεταβλητών που θέλω να αλλάξω, σαν κλειδιά και σαν τιμέ στην καινούργια ονομασία. Δηλαδή εδώ θα βάλω μόνο το unnamed, δεν φαίνεται, θα βάλω το unnamed 0 σαν cars. Αν ήθελα να άλλαζα και το, δεν ξέρω, κάτι άλλο, ενδεχομένως να ήθελα, δεν θέλω επειδή τα χρησιμοποιώ, να άλλαζα και κάποιο άλλο όνομα, θα το βάζα εδώ. Όσα ήθελα να κάνω. Δηλαδή αυτό το λεξικό του rename δεν χρειάζεται να αλλάζει όλα τα ονόματα. Ό,τι δεν αλλάζει, δεν μπαίνει. Εδώ μέσα μπαίνει στο πεδίο του μόνο, σαν όρισμά του, μόνο αυτά που αλλάζουν. Οπότε τώρα μετά ζητάω να μου τυπώσει τις στήλες και πράγματι μου τυπώνει τη λέξη cars. Οπότε μου το έχει σώσει από εδώ και ύστερα στη συνέχεια που θα τα καλέσω αυτά τα δεδομένα. Η πρώτη στήλη, η πρώτη μεταβλητή, θα έχει την επικεφαλίδα cars, γιατί είναι αμάξια εδώ, αν θυμάστε. Λοιπόν, τα δεδομένα diamonds. Αυτά είναι μεγάλα. Εδώ θα δείτε πώς χειριζόμαστε μεγάλα δεδομένα. Είναι καλό. Και αυτά τα κατεβάζουμε από το ίντερνετ, σαν CSV αρχείο, και τα μετατρέπει σε data frames το Pandas με αυτόν τον τρόπο. Τυπώνουμε το μέγεθος, diamonds.shape, και τυπώνουμε αυτό, diamonds.info, κάποια πληροφορία. Στη συνέχεια, αλλάζω το πρώτο, εδώ μέσα αυτό το κελί, αλλάζω την πρώτη μεταβλητή που πάντα λεγόταν, γιατί, πού το ξέρω ότι αυτή λεγόταν unnamed, πείτε ότι, να τα τρέξω με τη σειρά. Πείτε ότι τα αδρανοποιώ αυτά και τρέχω ουσιαστικά να δω το shape. Είναι 53.940 γραμμές, περιπτώσεις, και 11 μεταβλητές, 11 στήλες. Είναι πολλά. Επομένως, το πρώτο πράγμα τώρα, ωραία, δεν θέλω τις περιπτώσεις, θέλω να δω τα ονόματα. Επομένως, είναι εύλογο το πρώτο πράγμα που θα βρω, να δω κάποια πληροφορία, ή θα μπορούσα, αν θα δοκιμάσω να έβλεπα τα columns, δηλαδή, ή θα μπορούσα να πω αυτό, αυτά είναι τα ίδια, να το βάλω και αυτό, το έχω λίγο πιο κάτω, ή να βάζω αυτό εδώ. Αυτό το βάζω στη συνέχεια, αλλά στο βάλω και εδώ, και να το τρέξω. Τώρα θα αργήσει πάλι, γιατί διαβάζει 50 τόσες χιλιάδες. Το info σου δίνει αυτή την πληροφορία, σου δίνει τα ονόματα των μεταβλητών. Την πρώτη την έχει ονομάσει unnamed, από default. Μετά είναι carat, cat, color κτλ, hipsy z. Όταν του έλεγα εδώ να τυπώσει, τη δεύτερη φορά που του έλεγα να τυπώσει το diamonds.columns, μου τις βγάζει τις μεταβλητές εδώ πέρα. Ουσιαστικά αυτές είναι οι μεταβλητές. Αυτή η λίστα, τη βλέπετε. Εγώ εδώ πάλι δεν είμαι ευχαριστημένος που την πρώτη λέει unnamed και θέλω να την ονομάσω cars. Επομένως, κάνω το renaming, το remapping, με αυτόν τον τρόπο που έκανα νωρίτερα, και παίρνω, πάλι καθυστερεί γιατί διαβάζει 54.000 πράγματα, παίρνω αυτά εδώ. Στη συνέχεια θέλω να κάνω κάτι πολύ χρήσιμο. Εάν έχω τιμές που λείπουν, missing values, εδώ να πάω με το μάτι και να δω προσεκτικά, είναι φασαρία. Ο τρόπος που γίνεται και αυτό πρέπει να το κάνετε όταν εισάγετε μεγάλα δεδομένα, ο τρόπος που γίνεται αυτός
Είναι, ο έλεγχος δηλαδή είναι με αυτή την εντολή. Γράφεται το όνομα του data frame, τελεία is null, ανοίγει παρένθεση, κλείνει παρένθεση, τελεία any, ανοίγει, κλείνει παρένθεση, τελεία any δύο φορές. Θα το καταλάβετε σε λίγο γιατί το κάνει αυτό. Αυτός ο έλεγχος τώρα είναι ουσιαστικά, θα βγάλει τιμή bool ή θα βγάλει true ή false. Εάν θα βάλει, εδώ σε αυτή την περίπτωση βγάζει false, το οποίο σημαίνει δεν έχει missing values. Εάν είχε missing values, θα έπρεπε να δω σε ποιες στήλες είναι αυτά τα missing values και σε ποιες γραμμές, να τα εντοπίσω. Θα το δούμε στη συνέχεια με δεδομένα που υπάρχουν missing values. Βέβαια, από default, εκτός αν το ορίσουμε, το pandas ψάχνει για data, για missing values, τα κελιά στα οποία γράφεται το NA. Non-answered, δεν ξέρω τι θα πει. No answer, κάτι τέτοιο. Μερικές άλλες περιπτώσεις, και θα σας δείξω αυτό, μπορεί να έχει το data, τα missing values με μια τελεία ή δεν ξέρω, οποιοδήποτε σύμβολο. Τότε θα πρέπει να το δείτε. Αυτό δεν θα το αναγνωρίσει σαν NA, αν δεν είναι το NA. Θα θεωρήσει ότι δεν είναι missing values, αλλά πρέπει να θα σας δείξω ένα τέτοιο παράδειγμα στη συνέχεια. Ωραία. Τώρα να τα δούμε. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά. Είναι 54.000 γραμμές. Ένας τρόπος να δούμε τις πρώτες 5 είναι με το όνομα του data frame.head. Αυτό είναι η κορυφή. Και μετά βάζουμε 5 ή anison 5. Το ίδιο είναι. Και μας δείχνετε τα 5 πρώτα. Είναι αυτά. Ένας άλλος τρόπος είναι να βάλουμε diamonds. Εδώ είναι που σας λέω ότι είναι, πολλά πράγματα γίνονται με διαφόρους τρόπους. Να βάλουμε diamonds.ix και να βάλουμε μετά το range των IDs που θέλουμε να μας βγάλει. Πάλι το ίδιο θα μας δώσει όπως το head 5. Αν θέλουμε να μας βγάλει κάπου ενδιάμεσα 5 δεδομένα από το 1000 μέχρι το 1004, εδώ βάζουμε με το IH, βάζουμε αυτό εδώ. Αν θέλουμε να μας βγάλει τα 5 τελευταία, το πάμε με την πρόσβαση στα στοιχεία της λίστας, όπως είναι πολύ βασικό για την Python, μέσα σε square brackets εδώ, από το μείον 5, που είναι το τέλος, άνω κάτω τελεία που πάει μέχρι το τέλος. Και ο άλλος ο τρόπος, αν θέλουμε να αποφύγουμε το indexing, το slicing καλύτερα, γράφουμε diamonds.tail και βάζουμε πόσο στην ουρά, anison 5, και αυτά τα δύο είναι ισοδύναμα. Τώρα, πάλι είναι πολλά. Εδώ θέλω να δω οι κατηγοριακές μεταβλητές, έτσι όπως βλέπω εδώ πέρα, είναι το, εδώ που έχω το hashtag, όχι συγγνώμη, είναι εδώ που έχω το cut, το color, το clarity, επομένως αυτές οι τρεις. Να δω ποιες είναι οι τιμές των κατηγοριακών μεταβλητών, πάλι 54.000 περιπτώσεις. Να τις πάω πάνω κάτω είναι πρόβλημα, να τις δω μαζεμένες, τις βλέπω με το pd.unique και βλέπω ότι το cut παίρνει 1, 2, 3, 4, 5 τιμές. Ideal, premium, good, very good και fair. Η κοπή του διαμαντιού. Το color παίρνει κάποια χρώματα, τα οποία τα κωδικοποιεί έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, πρέπει να κοιτούσα τα δεδομένα. Και το clarity βαθμολογείται και αυτό με αυτές τις τιμές. Πάλι όπως βλέπετε εδώ από αυτά που παίρνω, αυτά είναι αντικείμενα του data frame. Του πάντας ουσιαστικά. Αν ήθελα αυτά να τα δω σαν λίστες, θα έβαζα αυτό το πράγμα τελεία του list, ανοίγω παρένθεση, κλείνω παρένθεση και θα μπορούσαν, αλλά και σε αυτά μετρούν μήκος, το LEN δουλεύει και σε αυτά, αλλά αν τα έβαζα σαν λίστα, ξέρω εγώ αυτά εδώ, παραδείγματος χάρη να πάρω, δεν ξέρω, το πρώτο σαν λίστα, θα έβαζα τελεία του list και θα μπορούσα να πάρω και το μήκος. Απλώς να σας δείξω τη διαφορά. Το μήκος δουλεύει και στις δύο περιπτώσεις. Στη δεύτερη περίπτωση που είναι λίστα είναι με κόμμα, ενώ στην πρώτη περίπτωση σαν αντικείμενο του pandas είναι συνεχόμενα. Και είναι strings, οπότε τα βάζει με quotes. Λοιπόν, έχω κάποια άλλα δεδομένα που δεν είμαι σίγουρος αν τα χρησιμοποιήσω. Σήμερα δεν θα τα χρησιμοποιήσω αυτά τα δεδομένα unscomp, τα οποία στις παλινδρομήσεις θα παίξουν κάποιο ρόλο, οπότε για να τα θυμηθώ τα άβαλα, είναι μικρά. Ουσιαστικά κατεβαίνουν και αυτά από το ίντερνετ, σαν CSV file. Έχουν μέγεθος 11x9, 11 περιπτώσεις 9 μεταβλητές. Οι ονομασίες των μεταβλητών, τα columns δηλαδή,
είναι αυτά που τα βλέπετε εδώ και τα δεδομένα, γιατί είναι λίγα, ουσιαστικά τα βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ δεν κάνω τίποτα άλλο. Κάποια άλλα μικρά δεδομένα τα οποία έχουν αρκετές κατηγορίες, έχουν κάποιες κατηγοριακές μεταβλητές, είναι τα δεδομένα του tips. Τι tip δίνουν σε μαγαζιά κτλ. Τα οποία είναι μετρίως μεγάλα, είναι 244 περιπτώσεις και οι μεταβλητές που μετριούνται σε αυτά τα δεδομένα, οι στήλες, είναι 8. Βέβαια, εγώ δείχνω μόνο τις 4 πάνω περιπτώσεις. Τη 0, 1, 2, 3, 4. Και βλέπετε οι μεταβλητές εδώ, η πρώτη, νομίζω ότι ήταν εδώ ονόματα τα οποία τα έχει κάνει, τα έχει κάνει anonymized με αριθμούς. Η δεύτερη ήταν ο λογαριασμός που πληρώνει. Η τρίτη ήταν ποιο τύπο πληρώνει, δηλαδή πλήρωνε εδώ 16,99, νομίζω είναι δολάρια και έδινε αυτό το tip, δεν ξέρω. Μετά ήταν, φαντάζομαι, το φίλο του σερβιτόρου ή της σερβιτόρας. Εδώ ήταν, αν ήταν καπνιστής, δεν ξέρω ποιος, ο πελάτης, ποια μέρα έγινε το tipping. Ο χρόνος εδώ ήταν, αν έγινε οτιδήποτε, εδώ βλέπω dinner, και το size δεν ξέρω τι σημαίνει. Στην κυριολεξία δεν ξέρω τι σημαίνει. Εάν θέλω τώρα να δω, επειδή είναι 244 πολλές περιπτώσεις, οι κατηγοριακές μεταβλητές, όπου βλέπω εδώ έχω ονόματα στη μεταβλητή sex, day και time, να δω ποιες είναι οι περιπτώσεις, ποιες είναι οι τιμές, κάνω το unique πάλι και βλέπω ότι το sex είναι φυσικά male-female, το smoker είναι no, yes, καπνίζει, δεν καπνίζει, οι μέρες δεν είναι όλες οι μέρες, είναι Sunday, Saturday, Thursday, Friday. Αυτές οι μέρες είναι σε αυτά τα δεδομένα. Και το, τι είπαμε, το time είναι dinner lunch, είναι το 2. Και ερχόμαστε τώρα στο πώς χειριζόμαστε τις missing values, τις ελείπουσες τιμές, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Θα κάνω πρώτα κάποια δεδομένα εγώ με τυχαίο τρόπο και θα πάρω δηλαδή με τυχαίο τρόπο στα δεδομένα αυτά που τα έβαζα με το random normal που είχα 10 γραμμές και 4 στήλες και έβαζα τυχαίους αριθμούς από την τυπική κανονική κατανομή, στα κελιά αυτών εδώ, και τώρα κάποια από αυτά θα τα αλλάξω σε none, not answered, non-answers. Ποια θα αλλάξω? Ο τρόπος που αλλάζω κάποιες τιμές γίνεται με το όνομα του data frame, που κατασκευάστηκε με τυχαίο τρόπο έτσι, τελεία iLock, και μετά βάζω, δουλεύει το slicing. Εδώ λέω από το... ουσιαστικά δουλεύει το slicing στην αρχή, μετά έχει ένα κόμμα και μετά έχει το όνομα της μεταβλητής που θα γίνει. Δηλαδή, το πρώτο λέει από 1 ως 3 στη μεταβλητή 0. Βάλε NP-None. Επομένως, από 1 ως 3, 1, 2, 3... πήγε και αντικατέστησε μετά το τυπώνω τη μεταβλητή NaN. Το δεύτερο λέει, βάλε στο index 5 της μεταβλητής 2 το NaN. Επομένως πάω στο 5, η μεταβλητή 2 είναι εδώ, έβαλε το NaN. Και ο τρίτος τρόπος είναι, στις θέσεις 7 και 8, στη μεταβλητή 3 βάλε το NaN. Επομένως στη θέση 7 και 8 έβαλε το NaN. Επομένως έχω δεδομένα τώρα με missing values. Και τώρα... αν πάω να κάνω τον τρόπο με τον οποίο... εδώ κάνω μια σειρά με το να διαπιστώσω αν είναι... εγώ το ξέρω, αλλά θέλω τώρα, αν πάω ανάποδα, να έχω τυχαία δεδομένα, να δω αν υπάρχουν missing values και πού υπάρχουν αν υπάρχουν τα missing values. Γράφω αυτά τα... το πρώτο είναι is null, any, any. Το δεύτερο, για να δούμε τη διαφορά, είναι is null, μόνο ένα, any. Το τρίτο είναι is null, some, some. Και το τελευταίο είναι is null, some. Να δούμε τις διαφορές τώρα. Εάν γράψω, να τα κάνω ένα-ένα για να τα δούμε. Αν γράψω το πρώτο, is null, δύο φορές το any, μου λέει ότι πράγματι, true, ότι υπάρχουν missing values. Αλλά δεν μου λέει πού είναι. Για να μου πει πού είναι αυτά τα missing values, λέω is null, μία any. Οπότε θα σου δείχνει τις στήλες στις οποίες είναι. Και πράγματι, εδώ τώρα πάει και σου βγάζει όλες τις στήλες και βάζει την τιμή του bull true ή false. False είναι εκεί που δεν υπάρχουν και υπάρχουν, δεν ξέρω,
κατά κάποιο τρόπο δεν πήρε αυτά τα δεδομένα. Γιατί δεν τα πήρε αυτά τα δεδομένα? Γιατί DF είχε πάρει κάποια άλλη ονομασία. Ας βάλω κάτι άλλο εδώ, μισό λεπτό, να αλλάξω. Ναι, αν το ξανατρέξω θα το πάρει, σωστά. Ναι. Οπότε, είναι στη στήλη 0, υπάρχουν, στη στήλη 2 και στη στήλη 3. Ξαναέτρεξα. Και τώρα, το άθροισμα πάει και υπολογίζει πόσα είναι αυτά τα missing values και σου λέει 6. Και αν το γράψω μία φορά, σου λέει πόσα είναι σε κάθε στήλη. Η πρόσβαση τώρα σε αυτά τα δεδομένα, αυτό γιατί δεν το έγραψα, όπου σου λέει στη στήλη 0 υπάρχουν 3, στη στήλη 1 κανένα, στη στήλη 2 1 και στη στήλη 3 υπάρχουν 2 missing values. Δηλαδή ουσιαστικά το NaN. Βασικά δεν θέλω να τα βρω αυτά, δεν έχει νόημα. Πρακτικά εκείνο που χρειάζεται να κάνω είναι να τα ξεφορτωθώ. Να αφαιρέσω δηλαδή τις γραμμές, τις περιπτώσεις, τις οποίες υπάρχουν missing values. Και αυτό γίνεται με το drop-na, drop-na. Οπότε, ξαναορίζω το data frame σαν data frame.drop-na και τώρα κάνω τα ίδια πράγματα και, για να σιγουρευτώ ότι μου τα έχει ξεφορτωθεί. Δηλαδή τώρα το DF έχει ξεφορτωθεί αυτά, οπότε όταν το τρέχω αυτό μου δείχνει ότι είναι false, δεν υπάρχουν τα data frames, και όταν μετράω μετά το shape βγάζω 4x4, γιατί το αρχικό ήταν 7x4, αλλά ήταν 3 γραμμές τις οποίες είχα data frames, οπότε έγινε 4x4. Οπότε καταλάβατε, ελάττωσα τις γραμμές. Οπότε έτσι τις παίρνω και τώρα βέβαια τυπώνω ποια είναι. Και τώρα τα βλέπω μπροστά μου τα δεδομένα αυτά, δεν υπάρχει πουθενά NaN. Το έχουμε ξεφορτωθεί. Λοιπόν, κάποια άλλα δεδομένα, πιο πρακτικά, εν πάση περιπτώσει πιο εμπειρικά θα έλεγα, για να δούμε τι γίνεται με τα missing values, είναι τα δεδομένα air quality, τα οποία και αυτά κατεβαίνουν σαν CSV από το ίντερνετ. Το μέγεθός τους και οι πρώτες στήλες τους είναι... Έχουν 153 περιπτώσεις και 7 μεταβλητές. Δεν τα τυπώνω. Οι μεταβλητές είναι αυτές εδώ όπως βλέπετε. Η πρώτη πάλι τυπικά είναι unnamed. Μετά είναι ozone, solar, r, wind, temp, month και day. Αλλά πάω να εντοπίσω τα missing values. Επομένως κάνω την ίδια ιστορία. Και βλέπω από την πρώτη εντολή ότι πραγματικά έχει missing values, τα οποία είναι, τα missing values είναι στη στήλη ozone και στη στήλη solar.r. Εδώ είναι true. Στη συνέχεια, πόσα είναι τα missing values, είναι με αυτή την τελική, με το isNull.sum, είναι 44. 44 φορές. Και πώς κατανέμονται, τα 37 είναι στη στήλη ozone και τα 7, 37 συν 7 είναι 44, είναι στη στήλη solar.r, που είναι οι δύο στήλες που είδα εξ αρχής, γιατί σε αυτές τις δύο στήλες βγήκε το true, ότι έχουν missing values. Πάλι κάνω τα ίδια πράγματα να τα ξεφορτωθώ, ξαναορίζω το data frame όνομα του air quality με το .drop-na και μετά ξαναλέγχω αν έχουν missing values, ξαναλέγχω το μέγεθος που θα μικρύνει και ξαναλέγχω τις στήλες, που ίσως να μην χρειαζότανε, και τυπώνω τις πρώτες στήλες, έτσι να τις δω. Οπότε, εδώ πράγματι, βρίσκω ότι από τις πρώτες στήλες δεν υπάρχει καμία κατηγοριακή μεταβλητή, αλλά αν ήθελα να ελέγξω αν υπάρχουν κατηγοριακές μεταβλητές, θα έπρεπε να τα δω όλα αυτά ή να έκανα κάποιον έλεγχο εάν υπάρχει string εδώ μέσα, όπου αυτό δεν ξέρω, είναι λίγο πιο σύνθετο, αλλά γίνεται. Λοιπόν, μια άλλη εύχρηστη συλλογή δεδομένων που είναι σχετικά μικρή είναι το brain size. Κάποιοι βιολόγοι τα χρησιμοποιούν και αυτά από το ίντερνετ. Αυτά είναι 40 περιπτώσεις με 8 στήλες. Όπως βλέπετε εδώ, δεν έχουν πουθενά missing values, όλα είναι 0. Και αυτά, δεν ξέρω, τα τύπωσα όλα. Είναι αυτός ο πίνακας, αλλά βλέπετε από εδώ
ότι έχει τουλάχιστον μία κατηγοριακή μεταβλητή, που είναι το gender, και όλες οι άλλες βλέπω ότι είναι... Ναι, ωραία, τι βλέπω. Βλέπω ότι είναι, οι άλλες είναι διακριτές, είναι μάλλον συνεχείς, σκάλα τιμές, αλλά υπάρχει μια τελεία. Εδώ είναι αυτή η περίπτωση που στα δεδομένα, έτσι όπως τα κατέβασα, για τα missing values δεν υπάρχει το NaN, αλλά υπάρχει μια τελεία. Το βλέπω. Την οποία τελεία δεν την αναγνώρισε σαν missing values, γιατί το πρώτο τεστ πέρναγε με 0 missing values. Δηλαδή, πρακτικά τι έκανε. Έβλεπε εδώ τη στήλη weight και έπαιρνε στη στήλη weight όσους αριθμούς είχαν σαν τιμές και την τελεία. Την τελεία θα την έπαιρνε σαν τιμή. Οπότε δεν είχε κανένα τρόπο. Επειδή βλέπω ότι εδώ υπάρχουν και σε άλλα σημεία οι τελείες, τώρα θέλω, για να τα ξεφορτωθώ αυτά, πρέπει να μετατρέψω τις τελείες σε NaN και μετά να ξαναδουλέψουμε τον drop NA. Οπότε, αυτό γίνεται στη συνέχεια, δηλαδή η μετατροπή γίνεται, παίρνω τη στήλη, ολόκληρη τη στήλη όπου υπάρχει η τελεία, που είναι το weight και το height, και κάνω τελεία replace ποιο πράγμα, την τελεία, φυσικά σαν string τη βάζω, με ποιο, αυτό το ορίζω με το np, με το numb, δηλαδή τελεία none, και το in place true σημαίνει εκεί σε εκείνη τη θέση να το κάνεις, να το κάνεις επί τόπου δηλαδή. Αυτό το κάνω για αυτές τις δύο και μετά κάθομαι και χρησιμοποιώ το df.dropna και βρίσκω τώρα ότι δεν έχει καθόλου missing values και αν τα τυπώσω έχει μικραίνει το... έχει γίνει 38 από πόσα ήταν, 44? Από 40. Από 39 συν 1, 40 έχει γίνει 38 γιατί ήταν σε δύο στήλες μαζεμένα πρέπει να ήταν. Εδώ τώρα δεν υπάρχει τελεία. Έχει φύγει γιατί έχει σε ένα στάδιο πρώτο μετατράπηκε σε NaN και σε ένα δεύτερο στάδιο αφαιρέθηκε με τον drop NA και καθαρίσανε. Και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο μέρος το σημερινό που είναι... Ναι. Όταν αφαιρείται το index αλλάζει η σειρά του, δηλαδή ή αφαιρείται η γραμμή, δηλαδή πάει 20-22. Καλή ερώτηση. Δεν αλλάζει η σειρά, πηγαίνει 20-22. Αυτό μπορούμε να το δούμε. Να το, 39-40. Όχι εδώ, ναι. Εδώ το πρώτο index είναι η εξής διαφορά. Εδώ, για να το δούμε, 39-38-37, μήπως έχει συνέχεια στα πρώτα. Έχει 20-22, ναι. 19-21. Καταλάβατε, δηλαδή... Έχει αφαιρεί τα πάντα, ακόμη και από το ID που έχει εκεί πέρα. Δηλαδή, αφαίρεσε το ID 20, πάει από το 19-21, δεν το ξαναλάζει. Φαίνεται το παλιό, 20-22, σωστά. Γιατί μπορεί να ήταν ανά-ένα, μετατοπισμένο, γιατί ήταν ανά-ένα. Επομένως, το 22 αυτό που βλέπουμε εδώ, είναι 21, το 19 είναι 19, γιατί είναι ανά-ένα, και το 21 είναι 21. Αυτά ήταν. Αλλά έχει εξαφανιστεί το 20. Εντάξει. Γιατί το 20 έχει... Σωστά. Το ID 20 έχει σβηστεί. Οπότε δεν υπάρχει εδώ και δεν σου ξαναλλάζει την αρρύθμιση. Φυσικά μπορείς να την ξαναλλάξεις αυτήν, να βάλεις με μια καινούργια αρρύθμιση. Αλλά δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος. Γιατί ό,τι κάνεις στη συνέχεια θα το κάνεις στις μεταβλητές. Στις άλλες στήλες. Για τις στατιστικές που θέλεις να δεις. Επομένως, αυτή τη στήλη του ID δεν τη χρησιμοποιείς πουθενά, οπότε δεν χρειάζεται να την αλλάξεις. Αλλά αν θέλεις να είναι τακτοποιημένο, μπορείς να την αλλάξεις. Να προχωρήσω στις στατιστικές. Λοιπόν, η συνδιακύμανση. Από τις πιθανότητες, η συνδιακύμανση δύο μεταβλητών ορίζεται με αυτόν τον τρόπο. Παίρνουμε τη μεταβλητή Χ που έχει τις τιμές, σαν μια λίστα στο δούμε τώρα, εγώ το έγραψα βέβαια σαν ένα διάνυσμα γραμμής στα μαθηματικά που θα λέγαμε, και τη μεταβλητή Ψ σαν ένα άλλο διάνυσμα, αλλά εσείς εδώ θεωρήστε τα σαν δύο λίστες και έχουν τις τιμές Χ1, Χ2, Χ-νι, Ψ1, Ψ2, Ψ-νι, ισομήκης πρέπει να είναι, και οι μέσες τιμές είναι το Χ-bar και το Ψ-bar. Οπότε παίρνουμε κάθε συνιστόσα, κάθε στοιχείο που θα λέγαμε στις λίστες, τη διαφορά του από τη μέση τιμή. Τα πολλαπλασιάζουμε μεταξύ τους, αθροίζουμε και διαιρούμε με το ένα διανύ που είναι το πλήθος των στοιχείων.
Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε την συνδιακύμανση, το covariance, από την άποψη της θεωρίας πιθανοτήτων. Από την άποψη της θεωρίας στατιστικής, χρειαζόμαστε, είναι πιο χρήσιμη η δειγματική συνδιακύμανση, που από ένα σημείο και ύστερα αυτή θα λέγεται συνδιακύμανση, η οποία διαιρεί με το 1:1. Αυτό το από ένα σημείο και ύστερα είναι ουσιαστικά αυτό που ακολουθεί το πάντας. Δηλαδή το πάντας θα σου βγάζει μόνο δειγματικά στατιστικά μεγέθη. Δηλαδή το ίδιο το είχαμε συναντήσει και στην τυπική απόκληση κάπου προηγουμένως. Για την πάντας, ο υπολογισμός της τυπικής απόκλησης θα είναι με διαίρεση με το 1:1, οπότε θα είναι δειγματική τυπική απόκληση. Θα είναι δειγματική συνδιακύμανση. Φυσικά εδώ μπορείτε να πάρετε ότι αν έχετε αν πάρετε τη συνδιακύμανση μιας μεταβλητής με τον εαυτό του, θα δείτε τη διακύμανση αυτής της μεταβλητής, έτσι το λέγαμε. Οπότε η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης ήταν η τυπική απόκληση και ούτω καθεξής. Εδώ τώρα η κανονική μορφή, η κανονικοποιημένη, να το πω μια και καλά, συνδιακύμανση, όπου διαιρείται με το γινόμενο των τυπικών αποστάσεων, λέγεται συσχέτιση, συντελεστή συσχέτιση Πίρσον. Να το πω μια και καλή για να δείξουμε μετά παραδείγματα. Επομένως, η συσχέτιση δύο μεταβλητών ή συντελεστή συσχέτιση Πίρσον είναι το πηλίκο της συνήθως δειγματικής συνδιακύμανσης αυτών των μεταβλητών, διαιρούμενο με το γινόμενο των δειγματικών τυπικών αποκλήσεων των μεταβλητών αυτών. Οπότε έτσι κανονικοποιείται. Και τώρα πώς τα υπολογίζουμε με το πάντας. Λοιπόν, βασικά εδώ έκανα και έναν υπολογισμό, γιατί δεν είναι δύσκολος να γίνει. Παίρνω, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, πρέπει να το μικραίνω ή αν πάω εδώ και να το προχωρήσω λίγο. Κάνω μια συνάρτηση, τα χ και ψ είναι οι μεταβλητές, οπότε λέω μετά το άθροισμα, εδώ μέσα έχω βάλει μια λίστα, η οποία μπαίνει με comprehension, δηλαδή οπότε βάζω for χ i κάποια στιγμή πιο πέρα. Το for χ i, τώρα το χ i θέλω να το έχω, το μεν χ i να το έχω στο χ, και το ψι i να το έχω στο ψι. Επομένως πρέπει να συμπιέσω σε μια λίστα από τούπλους τα χ και τα ψι, και αυτό γίνεται με το zip. Επομένως αυτός είναι ο τρόπος, αυτό λέω ένα tuple, δεν ξέρω, μια πλειάδα τα χ i ψι i που ανήκουν εδώ, και παίρνω τη διαφορά από τις μέσες τιμές, τα γινόμενα, όλα αυτά, και πραγματικά έτσι το βγάζει. Τώρα, αν θέλω να το υπολογίσω με τον άμπι, το λέω και με τον άμπι, το NAMPI στο δίνει με αυτόν τον τρόπο, με np.cov, το covariance, τα ονόματα των δύο μεταβλητών. Εδώ παίρνω από τα πρώτα τυχαία δεδομένα που είχα. Και αν θέλω να το υπολογίσω με το αντίστοιχο data frame, με το pandas, το παίρνω έτσι. Το όνομα του data frame.cov και τότε το pandas κάθεται και μου δίνει έναν πίνακα. Οπότε να σας αρχίσω με το τελευταίο. Το πάντας θα καθίσει και θα βάλει σαν γραμμές και στήλες τις μεταβλητές. Και στη συνέχεια θα γεμίσει τα κελιά, αν είναι δύο διαφορετικές μεταβλητές θα βάλει την συνδιακύμανση. Αν είναι η διασταύρωση της ίδιας μεταβλητής με τον εαυτό του, δηλαδή τα διαγώνια κελιά, θα βάλει τη διακύμανση. Πάντοτε το πάντας, όπως σας είπα νωρίτερα, θα βάζει τις δειγματικές συνδιακυμάνσεις και διακυμάνσεις. Επομένως, αν θέλω να κάνω τη σύγκριση, το ίδιο κάνει και το NAMPI, το NP. Εδώ ζητώ με το δικό μου τρόπο, μπόρεσα να τυπώσω και την συνδιακύμανση και την δειγματική συνδιακύμανση. Επομένως, η πρώτη είναι η πιθανοκρατική διακύμανση και η δεύτερη είναι η στατιστική δειγματική συνδιακύμανση, και μετά να τα συγκρίνω με αυτά. Όπως βλέπετε, εγώ είχα βρει 0.35 την πιθανοκρατική διακύμανση των μεταβλητών χ και ψ και 0.39. Όταν το υπολόγισα με το NAMPI, πήρα το 0.39. Επομένως, το NAMPI μου βγάζει τη δειγματική συνδιακύμανση. Ουσιαστικά, το NAMPI θέλει λίγο προσοχή. Αν έγραφα με το NAMPI την εντολή np.cov χ ψ, θα μου έβγαζε για τις δύο μεταβλητές αυτές, το χ και το ψ, οπότε είναι 2 επί 2,
τον πίνακα της συνδιακύμασής τους. Επομένως, οι διαγώνιοι όροι είναι η διακύμαση της μεταβλητής χ και αυτή είναι η διακύμαση της μεταβλητής ψ. Και οι συνδιακυμάσεις είναι συμμετρικές. Η συνδιακύμαση της χ με την ψ είναι η ίδια με τη συνδιακύμαση της ψ με την χ. Αυτές είναι οι δύο τιμές. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλω να έχω πρόσβαση σε αυτή την τιμή, είτε θα γράψω 1-0 εδώ, με slicing, οπότε 1 είναι αυτό εδώ, αυτό είναι το 1-0, ή θα έγραφα 0-1, οπότε θα έπαιρνα αυτό εδώ. Αν θα έγραφα 0-0, θα έπαιρνα αυτή την τιμή, αλλά θα ήταν διακύμαση, θα ήταν συνδιακύμαση. Και αν έγραφα 1-1, θα έπαιρνα αυτή την τιμή και αυτή θα ήταν η διακύμανση της μεταβλητής ψ. Δεν θέλω να τις βάλω αυτές. Αλλά το πάντας κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όταν έχω πολλές μεταβλητές, όπως ήταν παραδείγματος χάρη το data frames για τα empty cars, από εδώ και ύστερα δουλεύω μόνο σε πάντας, αν θέλω να βρω για δύο από αυτές τις μεταβλητές του empty cars τη συνδιακύμανσή τους, τότε γράφω empty cars, το όνομα του data frame. Εδώ μέσα πρέπει να βάλω διπλό square bracket και μετά εδώ να βάλω τις δύο ή και, δεν ξέρω, όχι, διάδεση είναι. Ναι, μπορώ να βάλω όσο θέλω, γιατί αν βάλω τρεις θα είναι 3x3 ο πίνακας. Τρεις μεταβλητές, τέσσερις μεταβλητές. Αν βάλω μία θα βγάλει μόνο τη διακύμανση. Αυτής με τον εαυτό της. Εντάξει, όσες θέλω. Τελεία κόβ. Και ζητάω τώρα να μου το τυπώσει αυτό, αλλά θέλω να έχω εγώ πρόσβαση, όταν θέλω να έχω πρόσβαση μόνο στο μη διαγώνιο όρο, αυτό που έκανα με slicing στον άμπι, εδώ τώρα στο πάντας frame γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, λέω το empty cars με τα διπλά brackets μέχρι εδώ, τελεία κοβ μέχρι εδώ που το υπολογίζει και μετά βάζω τελεία, εκεί που θα έβαζα το slicing, τώρα βάζω τελεία, το HP που είναι η πρώτη, 1. Το 0 θα ήταν, αν έβαζα εδώ 0, θα ήταν η διακύμανση της μεταβλητής HP με τον εαυτό της. Διακύμανση. Εάν θέλω τη συνδιακύμανση της HP με την WT, με το weight παραδείγματος χάρη, θα βάλω εδώ 1. Και αν θέλω να τις πάρω τις συνδιακυμάσεις όλων των μεταβλητών που έχω στο data frames empty cars, το γράφω έτσι. Και πράγματι εδώ βρίσκω ότι HP και WT τι είναι 44, να το, αυτό το 44, εδώ ήταν ο πίνακας όταν δεν έβαζα την πρόσβαση και φυσικά εδώ μπορώ να το βρω τι είπαμε ότι είναι HP και WT, HP και WT είναι πιο πέρα, το HP είναι εδώ και το WT είναι εδώ, είναι το 44, αυτό που βρήκα, μπορώ να το δω σε πίνακα. Ωραία. Κάνω τα ίδια τώρα, γιατί σήμερα μάλλον κάνω πολλές επανειλημμένες περιπτώσεις και θα ήθελα να σας συστήσω να πειραματιστείτε με αυτά στο σπίτι, εφόσον έχετε εγκαταστήσει το iPython Notebook και μπορείτε να τρέχετε διαφορετικές περιπτώσεις, για να δοκιμάσετε και τις αντοχές, να δοκιμάσετε τι άλλο μπορείτε να ανακαλύψετε, κάποια περίπτωση που δεν την έχω βάλει, ή ενδεχομένως να την ψάξετε και στο ίντερνετ, εάν έχετε στο μυαλό σας κάτι που θέλετε να κάνετε. Επομένως, αν κάνουμε τα ίδια δεδομένα για τα diamonds και παίρνω τις δύο μεταβλητές, το table και το y. Βρίσκω αυτό εδώ, είναι μια από τα ίδια. Και τώρα αν πάρω το συντελεστή συσχέτισης, ούτε καν κάτσα να γράψω δικιά μου συνάρτηση, βάζω τη συνάρτηση για το συντελεστή συσχέτισης που μου δίνει το πάντας. Οπότε είναι η ονομασία του data frame που έχω, τελεία core με 2R. Ο συντελεστής συσχέτισης ανοίγει, κλείνει παρένθεση. Αυτό βέβαια θα μου δώσει όλο τον πίνακα, ενώ αν θέλω για δύο μόνο μεταβλητές, βάζω μέσα σε διπλά square brackets τις δύο αυτές μεταβλητές, τελεία core με 2R, ανοίγει κλείνει παρένθεση, και αν θέλω τώρα να τυπώσω τη μία τιμή, να έχω την πρόσβαση, πάλι κάνω το ίδιο πράγμα, αυτό, τελεία core και τα λοιπά, τελεία, η πρώτη μεταβλητή και μετά η δεύτερη, ένα δηλαδή. Ενώ αν έβαζα 0 θα έβαζε τη συσχέτιση με τον εαυτό της που θα βγαίνει ένα, φυσικά. Αν έβαζα ένα, δηλαδή μπορώ να το δοκιμάσω, να κάνω μια αντιγραφή όλο εδώ, να το δείτε.
Τι έκανε? Το έγραψε στη θέση αυτήν εδώ. Και να βάλω εδώ 0. Και μου δίνει 1. Γιατί είναι η συσχέτιση μιας μεταβλητής με τον εαυτό της, φυσικά είναι 1. Ενώ μεταξύ τους οι δύο μεταβλητές 1 και 4 έχουν αρνητική συσχέτιση και αυτός είναι ο πίνακας για αυτές τις δύο, 2x2, και αυτός είναι για όλες τις μεταβλητές αυτών των δεδομένων. Αυτό το έκανα στα τυχαία δεδομένα εδώ πέρα. Αυτό μπορώ να το κάνω στα empty cars, στα δεδομένα αυτά, να βρω κάτι τέτοιο. Μπορώ να το κάνω στα διαμάντια, να βρω κάτι τέτοιο. Και θα τελειώσω τώρα σε 2-3 λεπτά το πολύ σημαντικό πώς φτιάχνουμε τους πίνακες συμπτώσεων, το cross-tabulation ή τα contingency tables μεταξύ δύο μεταβλητών στην Python με το Pandas. Καταρχάς, αν δεν το έχετε υπόψη σας από τη στατιστική, τι σημαίνει αυτή η έννοια πίνακα συμπτώσεων? Η κύρια χρησιμότητά της είναι για μεταβλητές οι οποίες έχουν ένα περιορισμένο εύρος τιμών. Παραδείγματος χάρη, αν είναι κατηγοριακές μεταβλητές. Τότε έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Οπότε, αν πάρετε δύο κατηγοριακές μεταβλητές, τις έχετε σε στήλες εσείς και μαζί με άλλες μεταβλητές, εσείς θέλετε τώρα να ρυθμίσετε τις περιπτώσεις όπου όταν έχετε μία από την τιμή της πρώτης μεταβλητής, έχετε μία από την άλλη τις τιμές της άλλης μεταβλητής. Με αυτόν τον τρόπο θα πάτε να κατασκευάσετε έναν πίνακα του οποίου οι γραμμές να είναι οι τιμές της πρώτης μεταβλητής και οι στήλες να είναι οι τιμές της δεύτερης μεταβλητής. Τα κελιά εκτός διαγωνίου, αυτά θα τα πούμε ξεχωριστά, τα κελιά εκτός διαγωνίου είναι όσες συμπτώσεις έχετε που έχετε την πρώτη τιμή με τη δεύτερη τιμή μαζί. Πόσες γραμμές έχετε, λέει, την πρώτη με τη δεύτερη τιμή μαζί. Τα κελιά, τα διαγώνια, είναι πόσες φορές έχετε την ίδια την τιμή. Επομένως, εδώ το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε με το μάτι, αλλά ας τα τυπώσω για να μην... Να τυπώσω και τα δεδομένα για να το δούμε εξ αρχής. Ναι, λόγω μεγέθους. Πρέπει να κλείσω λίγο το μέγεθος για να μπορέσω να τα δω. Ναι. Ωραία. Αυτά είναι τα δεδομένα μου. Τα οποία είναι πολλά. Είναι τα tips. Δεν ξέρω πόσα ήταν. 500, δεν ξέρω πόσα ήταν. Οπότε εγώ θέλω τώρα να γράψω τον πίνακα συμπτώσεων μεταξύ των τιμών της κατηγοριακής μεταβλητής που λεγόταν day και των τιμών της κατηγοριακής μεταβλητής που λεγόταν time. Ποιες ήταν οι τιμές αυτές, το βρίσκω με το unique και μου το έχει δώσει εδώ πιο κάτω. Είναι Sunday, Saturday, Thursday, Friday. Ποιες είναι οι τιμές της άλλης μεταβλητής, είναι δύο, είναι το dinner και το lunch. Επομένως θα μου φτιάξει ένα πίνακα 4x2, αυτόν τον πίνακα εδώ, όπου βλέπετε τώρα εδώ. Τι είναι τα κελιά? Ας αρχίσω με το 12. Δεν έχει σημασία με διαγώνια, γιατί μπορεί να μην είναι το ίδιο. Επομένως, είναι οι συμπτώσεις όπως και τυχαίνει. Δηλαδή, το 12 είναι πόσες περιπτώσεις έχω Παρασκευή και dinner στην ίδια περίπτωση, στην ίδια γραμμή. 12 περιπτώσεις. Το 7 είναι πόσες γραμμές, πόσες περιπτώσεις έχω Friday και lunch στην ίδια γραμμή. 7. Το 0 σημαίνει ότι σε καμιά γραμμή δεν έχω Saturday σαν μέρα, την τιμή Saturday και το lunch. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν πήρανε καθόλου δεδομένα το Σάββατο για γεύμα. Επίσης, ούτε την Κυριακή για γεύμα, γιατί υποθέτω ότι ο κόσμος πήγαινε και έτρεχε στο σπίτι του, ήταν κλειστό το εστιατόριο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, θα υπάρχει κάποιος λόγος. Και ούτω καθεξής. Το ένα εδώ είναι
υπάρχει μόνο μία περίπτωση, μία γραμμή, όπου για τη μέρα Thursday έχει γίνει dinner, έχει dinner. Ενώ οι περισσότερες φορές είναι το 61, για τη μέρα Thursday έχουν γίνει, όπως βλέπετε, 61 lunches. Αυτά τώρα είναι πολύ ευχάριστο να τα δούμε σε διαγράμματα από bars. Ο τρόπος για να τα δούμε σε διαγράμματα από bars, την έχω εδώ την εντολή, ουσιαστικά παίρνουμε, έφτιαξα τον πίνακα εδώ και τον ονόμασα Tips Daytime CT. Οπότε, και αυτό φτιάχνεται με το PD Cross Tab και λέω τώρα, Index είναι το Day, επομένως Tips on Day και Columns, στήλες, είναι το Tips Time. Αυτά θα μπορούσα να τα αντέστρεφα. Να βάζα ότι Index είναι το Time και Columns είναι το Day. Οπότε, ενώ αυτό ήταν 4x2, αν τα αντέστρεφα θα γινόταν 2x4. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Οπότε, αυτά να τα δω γραφικά, να τα δω σαν bars. Και αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Οπότε, κάνω το plot. Αυτό είναι το cross-tabulation.plot. Λέω εδώ kind bar. Το μέγεθος πόσο θα μου το κάνει. Και λέω να μην το κάνει stacked, να μην τα βάλει το ένα πάνω στο άλλο, αλλά να τα βάλει δίπλα. Επομένως, βλέπετε τώρα εδώ ότι, ας κάνω το μέγεθος λίγο πιο μικρό να τα δούμε καλύτερα. Βλέπετε ότι την Παρασκευή έχω, το dinner είναι το μπλε, έχω τόσα dinner και το πράσινο είναι το lunch. Μετά, την Κυριακή δεν είχα καθόλου lunch, όλα ήταν μπλε. Λάθος, το Σάββατο. Την Κυριακή πάλι το ίδιο και την Πέμπτη τα περισσότερα ήταν lunch και πολύ λίγα dinner. Αυτό τώρα, αν θέλω να το δω stacked, εδώ είχα βάλει stacked ίσον false, αν βάλω stacked ίσον true, το δείχνει λίγο καλύτερα, δηλαδή πάει και τα βάζει το πόσα είναι, το ένα πάνω στο άλλο, αυτό θα πει stacked. Επομένως, για την Παρασκευή βλέπετε, το Σαββατοκύριακο δεν είχε καθόλου πράσινο, καθόλου lunch, ενώ την Πέμπτη είχε πολύ, πολύ περισσότερα, και αυτό μπορώ να το μικραίνω, 5-5, για να το δω λίγο καλύτερα. Είχε πολύ περισσότερα lunches, lunches παρά dinners την Πέμπτη. Πάω τώρα να κάνω κάτι αντίστοιχο, αλλά όχι σε τιμές κατηγοριακών μεταβλητών. Μπορώ να κάνω cross-tabulation για οποιασδήποτε μεταβλητές. Μπορώ να κάνω για μεταβλητές, παραδείγματος χάρη στο empty cars, να κάνω το cylinder και το gear. Αυτές έχουν σκάλαρ τιμές. Είναι κάποιοι αριθμοί. Πόσο εξακύλινδρο, εφτακύλινδρο, δεν ξέρω, 6, 5, 4 κτλ. Ουσιαστικά οι τιμές του κύλινδρου είναι 4, 6, 8. Τετρακύλινδρο, εξακύλινδρο, οχτακύλινδρο. Οι τιμές του gear, που δεν το καταλαβαίνω, είναι 3, 4, 5, ενώ είμαι 3, 4, 5 ταχύτητες. Δεν έχω τόση εμπειρία με τα αμάξια. Κάτι τέτοιο θα εννοεί. Και σου λέει τώρα, από τα αμάξια που έχω, σας λέω το αποτέλεσμα πρώτα και πώς το βγάζουμε. Για τις περιπτώσεις που έχω τετρακύλινδρα αμάξια, έχω μόνο μία περίπτωση που είναι με τρεις ταχύτητες. Ενώ για εξακύλινδρα, παραδείγματος χάρη, αμάξια, έχω τέσσερις περιπτώσεις με τέσσερις ταχύτητες. Και το μεγαλύτερο είναι το 12. Αυτό είναι για οχτακύλινδρα αμάξια. Δεν ήξερα ότι όσο πιο μεγάλη είναι η κύλινδρη, τόσο πιο λίγες ταχύτητες έχουν. Δεν ξέρω και αν έχει νόημα αυτό. Εδώ βλέπω ότι έχει 12. Αλλά μπορεί να έχει σχέση και με το δείγμα του. Πώς τα παίρνουμε αυτά? Πάμε καταρχάς να δούμε ποιες είναι οι τιμές των μεταβλητών Seal και Gear. Οι unique τιμές. Και ας είναι οι τιμές αυτές αριθμητικές. Δεν είναι κατηγορίες τώρα, γιατί δεν είναι κατηγοριακές μεταβλητές. Επομένως, με αυτούς τους δύο τρόπους βλέπω ότι το Seal είναι 6-4-8, το Gear είναι 4-3-5. Και πάω να φτιάξω μετά το cross-tab, με το pd.cross-tab, και βάζω πρώτα index, μετά columns, Seal και Gear. Αν ήθελα να το αντέστρεφα, είναι 3x3 έτσι κι αλλιώς, να ήταν Gear και Seal, θα άλλαζα τη θέση τους εδώ. Δεν έχει τίποτα άλλο, αν θυμάμαι καλά.
Και το τυπώνω αυτό, ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο, το τυπώνω και το βρήκα. Τώρα, εδώ αν θέλω να βρω πώς θα φανεί αυτό στα μπαρ στα οποία τα δύο ή αυτά πράγματα φαίνονται παράλληλα το ένα, δεν είναι stacked. Δεν είναι δύο πράγματα, αυτά είναι τρία πράγματα. Γιατί είναι η δεύτερη μεταβλητή που έχει τρεις τιμές, 3, 4, 5, 3, 4, 5 ταχύτητες, και εδώ σου βάζει κάτω την πρώτη μεταβλητή που είναι το seal, οπότε έχει τετρακύλινδρο, πεντακύλινδρο, εξακύλινδρο μάλλον, οκτακύλινδρο, 8, και εδώ σου βάζει τα πόσα είναι με bars, να το δεις γραφικά. Και όταν θα το κάνεις με stacked, θα το δεις το ένα πάνω στο άλλο, είναι λίγο καλύτερο, γιατί φαίνονται τα πόσα είναι. Το ίδιο πράγμα, ακόμη καλύτερο, γίνεται με τα διαμάντια, δηλαδή κάπως φαίνεται, και εδώ είναι το τελικό που θα τελειώσουμε, εάν πάρω τις δύο μεταβλητές clarity, τη διαφάνεια και το χρώμα. Οι τιμές τους τις βρίσκω πάλι με το unique, είναι αυτές εδώ. Κάνω το cross-tabulation και τώρα έχω πολλές τιμές, είναι ένας πίνακας 8 επί 7, πόσα είναι, είναι αυτός ο πίνακας και έχω μεγάλους αριθμούς, οπότε αυτό είναι λίγο πιο εντυπωσιακό στο plot. Βρίσκω το color, έχει αυτά τα χρώματα, και όταν σηκώνονται αυτά bars, για κάθε τιμή του clarity, η οποία παίρνει αυτές τις τιμές, οπότε βάζει ομαδοποιημένα bars εκεί γύρω, και αν θέλουμε αυτό να το δούμε, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό stacked, βλέπουμε τα χρώματα που είναι τα colors, αυτά εδώ, δεν ξέρω, η αντιστοίχηση με τα πραγματικά χρώματα που βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση, γιατί οι κώδικες για τα χρώματα δεν θυμίζουν ούτε RGB ούτε τίποτε, είναι κάποιοι δικά τους χρώματα, και παίρνουμε αυτό. Την επόμενη φορά θα κάνουμε, δεν είναι πολύ μεγάλο, τα σχεδιαγράμματα των διμεταβλητών στατιστικών, που είναι κυρίως τα διαγράμματα διασφοράς, τα scatter plots, υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνονται αυτά τα scatter plots, και στη συνέχεια τα scatter plots αποδίδουν τις δύο τιμές σαν σημεία στο επίπεδο, τις δύο τιμές των δύο μεταβλητών. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάποια κατανομή, θα υποχρεωθούμε, γιατί μιλάμε για διακριτές τιμές, να τις βάλουμε και στον έναν και στον άλλον άξονα σε κάποια bins, σε κάποιες υποδοχές. Οπότε να κάνουμε ένα aggregation εκεί, οπότε τότε θα βγει ή θα βγει ένα heat map, ή θα βγει, αν δεν θέλουμε, το heat map σου τα δίνει σε τετράγωνα bins και από τους δύο άξονες, είτε θα βγει ένα hex map που σου βγάζει εξάγωνα κτλ. Και κάθε φορά βάζει ένα διαφορετικό χρώμα. Και αυτά γίνονται αυτόματα, είτε οι μεταβλητές είναι κατηγοριακές, είτε οι μεταβλητές είναι συνεχείς, πάντοτε διασταυρώνονται σε αυτές τις περιπτώσεις οι τιμές τους. Όπως όταν κάναμε για μία μεταβλητή το ιστόγραμμά της, παίρναμε τη συχνότητα των τιμών αυτής της μεταβλητής, πόσες φορές εμφανίζεται. Και αν διαιρούσαμε και με το πλήθος των φορών, θα παίρναμε την κατανομή, αυτό που λέγεται probability mass function, την κατανομή αυτή, ας το πούμε, αν είναι γύρω στην κανονική, θα πήγαινε κάτι τέτοιο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο έχει. Επομένως, εδώ θα ήθελα να τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα το κλείσω και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ευχαρίστως να σας απαντήσω.